Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ξεκινάμε τις συζητήσεις που κάναμε όλο αυτόν τον καιρό για πρώτη φορά μετά τις εκλογές για να συζητήσουμε ζωντανά σήμερα, για πρώτη φορά ζωντανά μετά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθε στο στούντιό μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Εκεί που δεν τα πήγαμε καλά, ναι, είναι στις εκλογές. Στις εκλογές. Δηλαδή, εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Πάντως, εγώ θα έλεγα καλύτερα, ναι, να τα πήγαμε καλά στις εκλογές και να μην τα πήγαμε καλά στη συζήτηση. Α, εδώ χωρίζουν οι δρόμοι μας. Εγώ. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι μας ενδιαφέρει όλους και εγώ ήθελα πολύ αυτή τη συζήτηση, γιατί μας ενδιαφέρει όλους να καταλάβουμε. Πρώτον, να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Δεύτερον, να δούμε τι σκέφτονται οι άνθρωποι οι οποίοι έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην πορεία αυτών των ετών, ναι, στην προσπάθεια να εκφραστεί, ας πούμε, αυτό το ρεύμα της αριστεράς που δεν ακολούθησε την μεταστροφή, τη μεταμόρφωση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό, ενώ εμείς λέμε ότι είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο νιώθει προδομένο και κάνει και δείχνει, στην πραγματικότητα βλέπουμε ότι εκλογικά αυτό, τουλάχιστον σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν αποτυπώθηκε όπως θα το θέλαμε, θα το περιμέναμε. Οπότε τώρα θα δούμε τις εξαιρέσεις ή τους προβληματισμούς σε σχέση με το τι ακριβώς συνέβη στις εκλογές, αλλά εγώ θα ήθελα πρώτα ένα σχόλιο από εσάς. Τι συνέβη αρχικά με τη Λαϊκή Ενότητα, να δούμε τι συνέβη. Τώρα συζητάμε υπό τη σκιά της δικής σας παραίτησης, μιας ανάληψης ευθύνης για το κακό αποτέλεσμα των εκλογών και ενός σχετικά εκτενούς κειμένου. Δεν ήταν μια λακωνική δήλωση, ήταν μια ανάλυση του αποτελέσματος. Ήταν σχεδόν πλατφόρμα. Παρότρινση ότι πάτε καλά, συνεχίστε δυνατά, εμείς σας στηρίζουμε. Αυτή ήταν η φωνή που ακούγαμε στο μεγάλα τμήματα της κοινωνίας. Βέβαια ξέρει κανείς ότι όλοι αυτοί δεν ψηφίζουν, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν περίμενε ποτέ ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο. Αυτό μήπως σημαίνει ότι αυτού του τύπου η παρότρινση δεν θα πρέπει να λαμβάνεται πάρα πολύ της μετρητής. Δηλαδή ότι όταν βγαίνει κανείς στον δρόμο συναντάει δεκάδες, εκατοντάδες ανθρώπους. Αλλά αυτό μήπως το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι δεν είναι ένα υπολογίσιμο μέγεθος για το κομμάτι το εκλογικό. Όχι, δεν θα το έλεγα, γιατί έχω ζήσει και άλλες περιόδους που αυτό το κλίμα υπήρχε, σε πήγαινε ψηλά και αυτό εμφανιζόταν και στην κάλπη. Θυμάμαι την περίοδο της ανόδου του ΣΥΡΙΖΑ, όπου κάτι τέτοιο συνέβαινε. Πανηγυρικές καταστάσεις παντού, θετικές φωνές, παροτριτικές φωνές. Τώρα δεν εκφράστηκε. Βέβαια, δεν ήταν το ίδιο. Οπωσδήποτε δεν είναι το ίδιο. Αλλά αυτό αυτή την αποτυχία, αυτή την συντριβή των 0,55-0,6, ας πούμε, είναι δηλαδή αδιανόητο. Ήταν αδιανόητο. Κάτι πρέπει να συνέβη, κάτι να κινήθηκε σε βάρος μας τις τελευταίες μέρες. Τρεις, τέσσερις τελευταίες μέρες, ίσως υπόγεια, θόρυβα, λοιπόν, χωρίς να εκφράζεται, δεν ξέρω, υπήρξε μια μετατόπιση, μια μετακίνηση, μια αλλαγή στάσης, εκλογική στάση εννοώ. Ακόμα δεν μπορώ να την εξηγήσω, δεν μπορώ να την συλλάβω, δεν μπορώ να την ερμηνεύσω.
Εμείς σας έχουμε και φέρει ίσως εδώ. Μπορεί να ερμηνευθεί και εύκολα, ας πούμε. Και ο καθένας να μπορεί... Με αυτή την ελπίδα σας φέραμε. Ότι τουλάχιστον θα μας πείτε τη σκέψη σας. Δεν λέω να μας πείτε. Σκέψη, ναι, μπορεί να πεις πολλές, αλλά δεν μπορώ να το βγάλω αυτό το συμπέρασμα. Καταλάβαινα να μην μπούμε στη Βουλή, καταλάβαινα να πέσουμε χαμηλά, δηλαδή να έχουμε γύρω στο 2, 2 και κάτι, εντάξει, όλα αυτά ήταν κατανοητά, ήταν μέσα στους υπολογισμούς και στις πιθανότητες. Αυτό δεν ήταν μέσα στη σκέψη μας, δεν ήταν στις πιθανότητες, δεν μας το είπε κανείς, έγινε στην πραγματικότητα. Κύριε Ρεφεζάνη, όταν δημιουργήθηκε η ΛΑΕ, αφού υπέγραψε μνημόνιο ο ΣΥΡΙΖΑ και πηγαίνουμε στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, ήσαν στα οριακά για να μπείτε στη Βουλή. Κάποια στιγμή μπαίνετε, μετά βγήκατε 2,8 ναι. Και λίγο παραπάνω ήσασταν. 2,88 πήρα. 2,88, κοντά στο 2,9. Ναι. Αυτό με το 0,61, τεράστια διαφορά. Ειδικά από τη στιγμή που η ΛΑΕ συμμετείχε. Δεν πιστεύετε ότι αυτή η ΛΑΕ δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει και να δώσει τα σωστά μηνύματα, ειδικά από τη στιγμή που συμμετείχε και στις κινητοποιήσεις κατά των πληστηριασμών, κάποια χρόνια που ήσασταν. Τι δεν δομήσατε σωστά μέσα στο κόμμα αυτό? Κοιτάξτε, σίγουρα αυτό κάτι δεν πήγε καλά, βεβαίως κάτι δεν πήγε καλά, όχι κάτι μόνο, πολλά δεν πρέπει να πήγαν καλά και να μην λειτουργήσαν, αλίμονο. Τώρα, τι ήταν αυτό ακριβώς, νομίζω είναι ένα ένιγμα ακόμα για μένα. Μπορώ να πω πολλά πράγματα, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι αντιπροσωπεύουν και μία ερμηνεία του εκλογικού αποτελέσματος. Κοιτάξτε, εμείς κάναμε έναν τιτάνιο αγώνα αυτά τα χρόνια. Παρόλο που είμαστε εκτός Βουλής, παρόλο που είχαμε ένα σύστημα απέναντί μας, κυριολεκτικά, παρόλο ότι εμείς δεν μπήκαμε ποτέ στη λογική της χρηματοδότησης από κέντρα, παρόλο που είχαμε προτάσεις. Παρόλο ότι είχαμε ισχυρές προτάσεις. Τι προτάσεις ήταν αυτές? Χρηματοδότησης. Από Έλληνες ολιγάρχες. Ναι, βεβαίως. Από πλούσιους ανθρώπους. Δεν χρηματοδοτεί ένας φτωχός άνθρωπος ένα κόμμα. Υπήρχαν προτάσεις. Για να δώσει τόπο, ναι. Δηλαδή ένα πάτημα για να βγαίνει στα ΜΜΕ, για να δώσει τι? Για να δώσει πόρους, οικονομικούς πόρους να κινηθεί. Εμείς δεν έχουμε γραφεία. Όλοι σχεδόν στην Ελλάδα δεν έχουμε γραφεία. Δεν υπάρχουν γραφεία. Γιατί δεν υπάρχουν γραφεία? Όχι γιατί δεν έχουμε μέλη κατά τόπους και δεν τα έχουμε ανάγκη τα γραφεία, αλλά δεν έχουμε λεφτά να τα συντηρήσουμε. Δια της βίας συντηρούμε τα γραφεία που έχουμε στην Πατησίων 14, 8ος όροφος. Κάνω και διαφήμιση στο γραφείο μας. Λοιπόν, με τα χίλια ζόρια. Δεν είχαμε λεφτά για αφίσες, δεν είχαμε λεφτά για διαφήμιση, δεν είχαμε διαφημιστική εταιρεία που να μας στηρίξει, στοιχειοδό, να μας πει δύο γνώμες. Πήγαμε σε ένα αγώνα, ας πούμε, σκληρότατο, από κόμματα τα οποία... υπήρχε παχτολός χρημάτων και ξέρετε ότι όσο περνάει ο καιρός το χρήμα καθορίζει τις εκλογές. Μα τέσσερα χρόνια το τι χρήμα, κάνατε τώρα. Το χρήμα καθορίζει τις εκλογές. Εμείς πήγαμε και πηγαίναμε σε αυτούς που δεν επηρεάζονται τόσο πολύ από το χρήμα, μήπως κερδίσουμε από αυτούς κάτι. Ένα περιορισμένο κοινό μέσα στην... κοινωνία μας. Γιατί όλο και περισσότερο η ψήφος θεωρείται ανεξόφλητο δραμάτιο από τον πολίτη και θέλει να το εξοφλήσει. Όταν το δίνει την ψήφο του, θέλει να έχει αντάλλαγμα. Και αντάλλαγμα όχι για την πορεία της χώρας, για την ευημερία της, για το καλό του συνόλου κτλ. Προσωπικό αντάλλαγμα, οικογενειακό αντάλλαγμα. Δεκτό. Μισό λεπτό να ρωτήσω κάτι. Έχει αλλάξει πολύ η εποχή μας. Να ρωτήσω κάτι. Κάτι το οποίο αυτοί οι οποίοι ασχολούνται ιδιαίτερα στην αριστερά δεν μπορούν να το αντιληφθούν εύκολα γιατί είναι σκληρό πράγμα, πολύ σκληρό. Μόνο επειδή μιλάτε για αριστερά, ναι. Αυτή τη στιγμή, είπαμε ότι προσεγγίσατε το 2,9% στις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Είχατε από το Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι τις ευρωεκλογές τώρα που γίνανε πριν από λίγες μέρες. Για να συντονίσετε, για να φτιάξετε ένα μηχανισμό, να μαζέψετε μέρη, να συντονιστείτε και επειδή ακριβώς λέτε ότι φτιάχνεστε από κάτω ως κόμμα της αριστεράς και κίνημα, είχατε τον καιρό για να δημιουργήσετε μια τέτοια, να δώσετε μια τέτοια δυναμική και όθηση στο κόμμα. Τι δεν πήγε καλά? Γιατί ενώ στη ΛΑΕ είχαν πολλοί στην αρχή πει ότι να δούμε μήπως είναι κάτι καινούργιο αυτή τη στιγμή, τις έχουν γυρίσει στην πλάτη. Αυτό προσπαθώ και εγώ να το εξηγήσω. Εμείς δώσαμε έναν αγώνα σκληρό, σας είπα. Όχι με λόγια, με έργα, στο δρόμο. Στο δρόμο, κυριολεκτικά. Εγώ κάνω αλήθεια. Πολιτική δρόμου
κάνω πολιτική δρόμο, είμαι από παιδάκι σε κινήματα και σε κινηματικούς αγώνες, έτσι καταλαβαίνω την πολιτική. Όχι ότι δεν αντέχω να κάνω εκεί, δεν μπορώ στη Βουλή. Στη Βουλή νομίζω ότι θα πήγαινα καλά και σαν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Αλλά πάντοτε το βλέμμα μου ήταν στραμμένο μέσα στον κόσμο που δραστηριοποιείται, που κινητοποιείται, που διεκδικεί. Λοιπόν, εκεί είμαστε. Δώσαμε μάχη στους πληστηριασμούς. Χιλιάδες σπίτια γλιτώσαμε. Πρώτες κατοικίες. Χιλιάδες. Χιλιάδες οι οποίοι έβλεπαν το σπίτι τους να εκπληστηριάζεται. Ήταν πρώτη κατοικία, είχαν παιδιά, είχαν ανάγκες, ήταν φτωχοί άνθρωποι και οι παρεμβάσεις μας έπαιρναν τόπο. Ισχυρό τόπο. Είναι κυριολεκτικό το νούμερο που λέτε. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Κάθε Τετάρτη, ναι, το ξέρω, το δεν υπήρχε περίπτωση να μην έχουμε δεκάδες πληστηριασμούς που είτε αναστέλλοντο είτε ματαιώνοντο. Εγώ θα ήθελα μέσα από παρεμβάσεις μας. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι, εγώ απορώ, που γλιτώσαν τα σπίτια τους. Πώς δεν σας ψήφισαν αυτοί που γλιτώσαν τα σπίτια σου. Γιατί δεν ψήφισαν. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, δεν εκτιμήσαν αυτή την προσπάθεια. Εμείς χιλιάδες κόσμο... Μα ήσασταν οι μόνοι που μαχώσαν τους... κάτω κατά των πληστηριασμών. Περίπου. Στην αρχή είμαστε αρκετοί κι άλλοι, αλλά στην πορεία μείναμε μόνοι. Και ήμασταν οι μόνοι που δίναμε συνέχεια σε αυτόν τον αγώνα. Ναι. Επίσης, αποκοπές ρεύματος. Ναι. Ξέρετε πώς... Σε πόσα σπίτια είχε γίνει η επανασύνδεση του ρεύματος και ρυθμίσεις στο ρεύμα με τη δική μας παρέμβαση και στο νερό. Πόσες φορές είχαμε παρέμβει σε επιχειρήσεις με ευέλικτες σχέσεις εργασίας, με απολύσεις κτλ. Και είχαμε θετικές εξελίξεις. Δεν ήταν παρεμβάσεις έτσι, γενικής διαμαρτυρίας. Εγώ δεν κάνω αγώνα για τον αγώνα απλώς. Όχι ότι πετυχαίνουν και έχουν αποτελέσματα όλοι οι αγώνες, αλλά η επιδίωξη, ο στόχος είναι να πετύχουμε κάτι, να έχουμε ένα κέρδος για ανθρώπους που έχουν πρόβλημα και που θέλουν να το αντιμετωπίσουν το πρόβλημά τους. Λοιπόν, αυτή τη δράση δεν την είχε κανένα άλλο κόμμα. Αριστερό κόμμα. Ναι. Λοιπόν, δεν υπήρχε. Ναι. Εσείς το συγκρίνετε προσωπικά τώρα. Να βρούμε αντίκρισμα. Είχαμε, ναι. Όμως δεν μέναμε εκεί. Είχαμε και πρόγραμμα. Πρόγραμμα θετικό, εναλλακτικό πρόγραμμα. Θέλω με σαφήνεια πρόγραμμα. Ναι. Όχι ημιτασιών, όλα μέσα και τούτο ποιήν και εκείνο μία φιένε. Θα φτάσουμε όχι, σε αυτό λέω... που επενήσεστε, κατάλαβα. Ναι. Ναι. Εγώ θέλω να στραφούμε μάλλον στο πιο αμφιλεγόμενο κομμάτι αυτής της συζήτησης, που είναι και αυτό που αναφέρετε στο κείμενό σας, στην δήλωσή σας, εκτενώς. Και για το οποίο νομίζω ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν διαφορετικές αναγνώσεις και ως προς την αποτίμηση του αποτελέσματος. Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω ένα απόσπασμα. Λέτε: Η αναφορά της αριστεράς στον πατριωτισμό δεν μπορεί να είναι σκυντηλή και ενοχική, δεν μπορεί να θεωρείται ολίσθημα, αν όχι και παρέκκληση από τις αρχές μας. Θεωρώ υποχρέωσή μου να πω πως είναι αδιανόητο ότι δεν μπορέσαμε ως σχήμα της Λαϊκής Ενότητας να βγάλουμε μια κοινή θέση για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ενώ όταν προσωπικά διαρκώς εκφωνούσα μια άποψη εναντίον της συμφωνίας, μια άποψη που είχε αρχή, μέση και τέλος, δεχόμουν καταιγιστικά πειρά και εύκολες κατηγορίες για εθνικισμό. Ναι. Ωραία. Αλήθεια. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σημείο. Εγώ λέω ότι είναι αμφιλεγόμενο. Είναι αμφιλεγόμενο σε δύο σημεία του. Είναι αμφιλεγόμενο, αντικειμενικά τώρα, πριν να πάμε στο ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Τα σημεία στα οποία θα μπορούσε κανείς να σταθεί είναι πρώτον, αν έχετε δίκιο. Προφανώς κάποιοι πιστεύουν ότι. Ότι θα έπρεπε να το κάνετε αυτό, ότι θα έπρεπε να εναντιωθεί στην Συμφωνία των Πρεσπών η ΛΑΕ και κάποιοι όχι. Αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο σημείο που είναι αμφιλεγόμενο, που είναι ότι δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι λειτουργήσε έτσι. Δηλαδή ότι αν η ΛΑΕ είχε μια ακόμη πιο ξεκάθαρη στάση, τώρα εμένα να μου επιτρέψετε να πω ότι ήδη η στάση που είχε μου φαινόταν ότι αποξενώνει ένα κομμάτι της αριστεράς. Και ότι αυτό που ονομάζουμε πατριωτική αριστερά θα το κέρδιζαν άλλοι σχηματισμοί στην πραγματικότητα. Π.χ. Κοιτάξτε να δείτε. Πατριωτική αριστερά, ποια ήταν η άλλη. Εγώ δεν θα... Πώς εννοείται, δηλαδή. Η πλεύση ελευθερίας μπορεί να πήρε ένα κομμάτι. Δεν είναι αριστερά. Δεν είναι αριστερά. Εντάξει. Όχι, αλλά... λέει αυτό. Αλλά... Αυτό λέει. Εμείς λέει, δεν κοιτάμε ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Κοιτάμε μπροστά. Εντάξει. Ναι. Εγώ νομίζω ότι τα συλλαλητήρια είχαν τέτοια ταύτιση με τον κόσμο της ακροδεξιάς που αυτό που λέμε πατριωτική αριστερά
για μένα ήταν πολύ δύσκολο να αντιστοιχιστεί σε μια κρίσιμη κοινωνική μάζα. Μου φαίνεται δηλαδή ότι αυτός ο λόγος θα πολύ πιο εύκολα θα οδηγούσε ένα κομμάτι προς τα δεξιά, παρά προς μια εκδοχή αυτού που εσείς θα θέλατε να εκπροσωπήσετε όπως το αντιλαμβάνομαι ως πατριωτική αριστερά. Δηλαδή είμαστε αριστεροί, αλλά είμαστε πατριώτες, δεν είναι ντροπή να μην χαρίσουμε τα συλλαλητήρια στην ακροδεξιά κτλ. Εγώ δεν μπορούσα να το δω αυτό να συμβαίνει και δεν νομίζω ότι φάνηκε κιόλας να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μα αυτό είναι το πρόβλημα της αριστεράς. Εντάξει, ωραία, ναι. Το πρόβλημα της αριστεράς, εγώ το θεωρώ, ποιο είναι. Σύμφωνοι. Άρα... ότι έχει αφήσει αυτό που λέμε εθνικά πατριωτικά θέματα, ωραία, να τα νέμεται η ακροδεξιά. Εγώ δεν έχω τέτοια αίσθηση και, για το ρόλο της αριστεράς. Εγώ γαλουχήθηκα, μεγάλωσα με την αριστερά συνυφασμένη με τον πατριωτισμό, με τα γνήσια εθνικά μας θέματα, με την υπεράσπιση της ακεραιότητας, της ασφάλειας της χώρας μας. Δεν υπήρχε η παραμικρή για μένα από την πρώτη στιγμή της ένταξής μου στην αριστερά διαχωριστική γραμμή μεταξύ αυτών των δύο πραγμάτων. Εντάξει, αλλά αυτό που λέτε αυτό τώρα... σας το λέω εμπράκτως. Καταλαβαίνω. Εγώ γεννήθηκα από το Πολυτεχνείο. Το Πολυτεχνείο το για θυμάμαι, μένα. Το είδα. Το κείμενο. Ναι, το επαναλαμβάνω γιατί μπορεί να μην έχω διαβάσει εδώ και πολλοί από τους φίλους μας. Το Πολυτεχνείο ήταν ένας ύμνος στην Ελλάδα, στον πατριωτισμό της χώρας και στην επίκληση του πατριωτισμού, στον αντιμπεριαλισμό, δηλαδή με την βαθύτερη έννοια, για να μπορέσει η Ελλάδα να απαλλαγεί από τη δικτατορία, για να μπορέσει να ανοίξει δρόμους ελευθερίας και δημοκρατίας. Σύμφωνοι. Επιτρέψτε μου να πω ότι αν λέτε ότι αυτό είναι το πρόβλημα, αυτό θα πει... Είναι ότι... και αυτό. Αυτό είναι από τα βασικά δηλαδή. Δεν είναι μόνο αυτό. Ωραία. Εγώ λέω όμως ότι σε αυτή την περίπτωση, σας λέω εγώ, ο κόσμος δεν σκέφτηκε έτσι. Μου λέτε αυτό είναι το πρόβλημα. Όμως μήπως σε αυτή την περίπτωση... Όχι, ο κόσμος δεν σκέφτηκε έτσι. Εμείς δεν ενεργήσαμε έτσι ώστε να σταθούμε πρωτοπόροι σε έναν αγώνα για ένα κρίσιμο τέτοιο θέμα όπως το μακεδονικό και να πείσουμε τον κόσμο. Αφήσαμε όλο αυτό το έδαφος να το νέμεται η ακροδεξιά, η νεοναζιστική δεξιά, η ακραία συντηρητική πλευρά της Εκκλησίας και η παλαιοδεξιά με τη χειρότερη μορφή της. Με αποτέλεσμα αυτό να είναι μεγάλο πλήγμα, όχι μόνο για την αριστερά, για τον ευρύτερο δημοκρατικό προοδευτικό κόσμο. Γιατί αυτό που συνέβη με τη Συμφωνία των Πρεσπών δεν είναι απλώς μια κακή συμφωνία. Είναι μια συμφωνία που μπορεί να έχει οδυνηρότατες παρενέργειες στο μέλλον. Πρώτα απ' όλα, Βόρεια Μακεδονία. Το όνομα. Απλώς το όνομα. Βόρεια Μακεδονία. Τι σημαίνει αυτό το Βόρεια Μακεδονία? Η Νότια Μακεδονία πού είναι? Υπάρχει διεθνώς καταγεγραμμένη Νότια Μακεδονία? Δεν υπάρχει. Θα ονομαστεί και θα παραμείνει Μακεδονία σκέτο. Σφετερισμός ενός ονόματος. Βόρεια Μακεδονία θα ονομαστεί Μακεδονία σκέτο. Βέβαια, αφού δεν υπάρχει. Κάτι άλλο δεν υπάρχει. Αυτό δεν είναι διαφορετικό. Κάτι άλλο δεν υπάρχει. Η Βόρεια Κορέα λέγεται Βόρεια Κορέα γιατί υπάρχει Νότια Κορέα. Το Βόρειο Βιετνάμ λεγόταν Βόρειο Βιετνάμ γιατί υπάρχει και το Νότιο Βιετνάμ. Διεθνώς δεν υπάρχει άλλη Μακεδονία η οποία να είναι καταγεγραμμένη. Ωραία. Να είστε βέβαιοι. Εντάξει. Ότι για όλο τον κόσμο. Δεν το λέω ότι θα γίνει με συνωμοτικό τρόπο, εκ των πραγμάτων. Πάντως αυτή τη στιγμή συμβαίνει το αντίστροφο από αυτό που περιγράφεται. Ποιο είναι το αντίστροφο? Ότι αναφερόταν ως Μακεδονία και αναφέρεται ως Βόρεια Μακεδονία επισήμως. Στα χαρτιά. Άμα πάτε όπου να μιλήσετε, διεθνώς Μακεδονία, Μακεδονία, Μακεδονία. Αυτή εντάξει, είναι το πέρα από αυτό και σε διεθνείς. Αλλά εγώ σας λέω ποια είναι η σχέση, γιατί το όνομα παίζει έναν βασικό ρόλο. Εσείς η σχέση του ονόματος. Δηλαδή... Πέραν αυτού. Ναι. Πέραν αυτού. Εδώ. Χαρίζεται στην γειτονική αυτή χώρα η εθνότητα, χαρίζεται η γλώσσα, μακεδονική γλώσσα, μακεδονική εθνότητα. Άρα βλέπετε δεν μιλάμε καθόλου επίσης, έχει παρακαμφθεί κάτι το οποίο το έλυσε το ίδιο το κομμουνιστικό κίνημα. Δεν έχει ξεκαθαριστεί, αποσαφινιστεί το θέμα της μακεδονικής, σλαβομακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα. Πάνω σε αυτό. Κρεμότητα. Πάνω σε αυτό. Εωρείται. Ακριβώς πάνω σε και αυτό. Και ξέρετε, πάνω σε αυτό έχουν γίνει ολόκληρες παρεμβατικές διαδικασίες από την πλευρά των βόρειων γειτόνων μας και διενέξεις μεταξύ τους, που διεκδικούν τελικά χώρο, ρόλο και παρέμβαση στην Μακεδονική χώρα. Πάνω σε αυτό, ως αριστερά.
Εσείς φαντάζομαι ότι ως αριστερά θέλατε να διαδηλώσετε κατά αυτών και κυρίως να δώσετε το στίγμα ότι... Να δώσετε το στίγμα ότι είναι πρώτον, ζήτημα του ΝΑΤΟ θέση, και της υπεριαλιστικής παρέμβασης του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια. Βεβαίως, σωστά. Βεβαίως. Μόνο που το να συνδέσει κάποιος, ας πούμε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος το έκανε αυτό. Έκανε ξεχωριστές συγκεντρώσεις, γενικότερα μόνο του, και έλεγε ότι εμείς είμαστε εδώ πέρα και διαδηλώνουμε μόνοι μας μακριά από αυτούς που τους χαρακτήρισαν εθνικιστές. Ήτανε μέσα εθνικιστές, ήταν ακραίοι, ήταν και ακροδεξοί μέσα εκεί πέρα. Βεβαίως. Άρα, μήπως είναι λίγο παγίδα και στέρισε από τον κόσμο της ΛΑΕ το να μην βάζεις ξεκάθαρα τη θέση σου και να λες ότι εγώ διαδηλώνω κατά τη συμφωνία των Πρεσπών, αλλά όχι επειδή μας παίρνουν το μεγάλο έξτρο και το βουκεφάλα, αλλά επειδή βάζω κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Αυτό εγώ δεν το είδα από τη ΛΑΕ, είναι αλήθεια. Όχι, αυτό το έκανε δεν, κατά κόρο. Δεν το επικοινώνησε καλά η ΛΑΕ. Δεν το επικοινώνησε καλά. Μα σας είπα, η ΛΑΕ δεν μπόρεσε να διαμορφώσει μια κοινή θέση. Εγώ πιστεύετε, από την πλευρά δηλαδή, μου. Ότι ο κόσμος δυσαρεστήθηκε, ότι υπήρχαν ψηφοφόροι της ΛΑΕ οι οποίοι δυσαρεστήθηκαν επειδή θα ήθελαν μια πιο ξεκάθαρη εθνική θέση. Εμένα αυτό, να πω την αλήθεια, με εκπλήσει. Γιατί μπορεί να είναι. Δεν είναι η στιγμή τώρα για να ξανανοίξουμε όλη την κουβέντα για το μακεδονικό. Μπορούμε να πούμε ότι εδώ υπάρχουν διαφορετικές θέσεις καταγεγραμμένες. Ναι. Αλλά ομολογώ ότι μου κάνει εντύπωση η εκτίμηση ότι υπήρξε, ξέρω εγώ, μια στιγμή για την οποία είπατε και εσείς, ήταν μια ατυχή στιγμή η εμφάνιση σε ένα κανάλι ακροδεξιό. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Το προσπερνάμε ως μια ατυχή στιγμή. Αλλά πιστεύετε πραγματικά ότι αυτό που έλειψε στον κόσμο της λαϊκής ενότητας ήταν μια ακόμη πιο εθνοκεντρική τοποθέτηση? Όχι. Είναι άλλο η εθνοκεντρική τοποθέτηση. Όπως θέλετε να το άλλο μια πατριωτική ευθεία στάση, η οποία απευθύνεται στον κόσμο για ένα πολύ μεγάλο κρίσιμο θέμα για το οποίο είναι πάρα πολύ ευαίσθητος. Και ιδιαίτερα είναι ευαίσθητη και η νεολαία, ένα μεγάλο τμήμα της νεολαίας, απέναντι σε τέτοια κρίσιμα ζητήματα. Λοιπόν, βεβαίως ζημιώσαμε. Δεν είναι μόνο αυτό, βεβαίως, από το οποίο ζημιώθηκε η εικόνα και η προοπτική της ΛΑΕ, της Λαϊκής Ενότητας. Δεν το θέτω το θέμα αποκλειστικά, όπως έχετε εντάξει, δει. Όπως θα έχετε τα πιάσουμε δει, με τη σειρά. Βάζω μια σειρά από θέματα, σύμφωνο, τα οποία έχουν κρίσιμη διάσταση για την επιρροή μας, για την ύπαρξη της αριστεράς στον 21ο αιώνα. Θα τα πιάσουμε γιατί με τη αυτό σειρά. Δεν είναι δεδομένο. Το αντιμετωπίζουμε ως ένα ζήτημα ανάμεσα σε άλλα. Αλλά ναι. Ας τα πιάσουμε με τη σειρά. Ναι, είναι το κάνουμε ένα κρίσιμο θέμα. Ένα κρίσιμο θέμα. Πείτε μου εδώ κάτι. Μου λέτε, υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να δέχεται ευθεία απειλή όχι μόνο των δικαιωμάτων της, αλλά και της εδαφικής ακαιρεότητας από μια γειτονική χώρα και μάλιστα μέλος του ΝΑΤΟ και με τόσο, ας πούμε, προκλητικό επιθετικό τρόπο όσο η Ελλάδα? Πείτε μου άλλη μία. Πείτε μου άλλη μία. Η αριστερά. Δεν πρέπει για αυτό. Για την Βόρεια Μακεδονία τώρα. Όχι, μιλάω για την Τουρκία. Δεν την αλλάζουμε όμως. Όχι, δεν αλλάζω την κουβέντα. Λέω γιατί είναι παρεμφερή αυτά. Λέω τη στάση της αριστεράς στα θέματα τα οποία είναι κέρια. Λοιπόν, υπάρχει άλλη χώρα. Θέμα, όμως, η αριστερά τι, μπορεί να σφυρίζει διάφορα απέναντι σε αυτό το θέμα. Και να λέει εντάξει, δεν πειράζει, η φιλία των λαών. Βεβαίως η φιλία των λαών. Αλλά η φιλία των λαών πρέπει να εδράζεται σε αρχές. Σε σχέσεις οι οποίες να είναι καλής γειτονίας. Η φιλία των λαών πρέπει να προσανατολίζει τις δύο χώρες όσο είναι δυνατόν με την παρέμβαση των λαών σε μια κατεύθυνση υπεράσπισης και εφαρμογής του διεθνούς δικαίου. Συνιστά απειλή αυτό... η Βόρεια Μακεδονία. Εν δυνάμεις και προοπτικά μπορεί. Με ποιο τρόπο. Αυτός ο τρόπος μπορεί να μην είναι ευθύς, δηλαδή να μην μπορεί να σε απειλήσει τώρα τουλάχιστον. Μόνο η λεγόμενη Βόρειος Μακεδονία, αλλά μια καραμπόλα συσχετισμών και συμμαχιών στην περιοχή μπορεί να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Το Μάλιστα. Κόσοβο διέλυσε την Ιουγκοσλαβία. Μικρό ήταν. Δεν σημαίνει αυτό ότι μια μικρή χώρα δεν μπορεί κάτω από προϋποθέσεις σε μια ρευστή περιοχή όπου υπάρχουν αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις και βλέψεις περίεργες να δούμε τέτοιες συμμαχίες οι οποίες να επιδράσουν πάρα πολύ αρνητικά στο συσχετισμό δυνάμεων σε βάρος της χώρας μας σε μια στιγμή. Εγώ ξαναεπανεφέρω το ερώτημα και λέω ότι ο κόσμος, η πλειοψηφία του κόσμου που ήταν κατά της συμφωνίας των Πρεσπών δεν τα σκέφτηκε αυτά και δεν πέρασαν
απολύνουν το μυαλό αυτά τα πράγματα. Ήταν ότι μας παίρνουν τη Μακεδονία, υπήρχαν ακροδεξιά στοιχεία μέσα που έδρασαν, που μπήκανε. Οπότε πολλοί κόσμος νόμιζε ίσως ότι θα μας πάρουν και κομμάτι. Δεν ξέρω. Είναι αλήθεια. Η αριστερά, αυτό που λέτε εσείς ότι να πούμε για το τι μπορεί να αποτελέσει στο μέλλον ένα δορμητήριο για τον ΝΑΤΟ, μπορεί να αποτελέσει αυτή τη στιγμή απειλή ίσως στο μέλλον. Τον αθλητικό δεν αγώνα τον είδατε, Βαντάρ. Η Βαντάρ στη γειτονική μας χώρα κέρδισε το ευρωπαϊκό κύπελο, μια ομάδα λέει της γειτονικής χώρας, στο hardball. Έγινε πανηγυρισμοί πρωτοφανείς. Στην δεν βλέπω ποδόσφαιρο στα Σκόπια. Εδώ το handball. Όχι, εντάξει, όχι, στα Σκόπια. Λοιπόν, συνταράσσονται αυτές τις διαδηλώσεις ότι δεν υπάρχει Βόρεια Μακεδονία, είμαστε Μακεδονία. Και ρατσιστικά συνθήματα από την πλευρά του κόσμου εναντίον των Αλβανών. Πολύ χοντρά συνθήματα, ρατσιστικότατα συνθήματα. Πάντως και φιλετικά. Τα συλλαλητήρια, λοιπόν, αν τα δει κανείς με τα μάτια βλέπετε της ότι τα πράγματα δεν είναι στατικά. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι τα αφήνω να εξελιχθούν όπως, ας πούμε, μπορεί να συμβούν. Και έχω εμπιστοσύνη στο ότι ο κόσμος θα καταλάβει και στις δύο γειτονικές χώρες το τι πρέπει να γίνει. Βλέπετε ότι οι τάσεις που αναπτύσσονται στην Ευρώπη σήμερα δεν είναι τάσεις θετικές, δεν είναι προοδευτικές, δεν είναι φιλιρινικές. Βλέπουμε πολύ επιθετικά κινήματα να αναβιώνουν, ακροδεξιές δυνάμεις να παίρνουν τα σκύπτρα. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη και εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους. Εδώ λοιπόν πρέπει η Ελλάδα να ακολουθήσει μια πολιτική η οποία να προασπίζει με ένα θετικό τρόπο την ασφάλειά της και την κυριαρχία της. Κατανοητό. Αυτό πρέπει να κάνει. Κατανοητό. Εγώ δεν μιλάω για εθνικισμό, για να κάνουμε επιθετικές ενέργειες ή επιθετικές κινήσεις αυτό προς καμία πλευρά πέραν των σύνορων μας σε καμία χώρα. Αλίμονο. Αλλά όμως πρέπει κύριε να προφυλαχτούμε. Όλοι αμυντικούς πολέμους κάνουν. Ναι, όχι, δεν κάνουν όλοι αμυντικούς πολέμους. Εντάξει, ρητορικά μπορεί όλοι να τους ονομάζουν αμυντικούς, αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Όταν επιτίθεσαι σε μια χώρα και την καταλαμβάνεις, όσο και να λες ότι κάνεις αμυντικό πόλεμο και ότι το κάνεις προληπτικά ή όχι, είναι αυτό που είναι. Συνεννοούμαστε ακριβώς. Γιατί κανείς δεν θα πει εκ των προτέρων ότι εγώ απλώς θέλω. Ναι, όχι. Αν δεν είναι κανείς, τέλος πάντων καταλαβαίνετε ότι το να, το να λέμε ότι. Εντάξει, η πόλη δεν κινδυνεύει μόνο αντιδρώντας. Η πόλη δεν κινδυνεύει από την Ελλάδα προς το παρόν. Προς το παρόν. Ούτε, ακόμα, ούτε από την ελληνική αριστερά. Να σας πω τον προβληματισμό. Εσείς το θέτετε αυτό. Λέτε ότι αυτό στήχησε γιατί η κοινωνία θα ήθελε ένα πιο ξεκάθαρο μήνυμα. Ανάμεσα σε άλλα, στήχησε γιατί η κοινωνία θα ήθελε ένα πιο ξεκάθαρο μήνυμα. Το ΜΕΡΑ25, το κόμμα, πήρε μια θέση υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών και εκλογικά σημείωσε επιτυχία. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου πήρε μια πιο ανοιχτή θέση υπέρ των συλλαλητηρίων και σημείωσε ένα αμφιλεγόμενο αποτέλεσμα. Αμφιλεγόμενο υπό την έννοια ότι είναι πάνω από το όριο του 1,5% που εξασφαλίζει, ας πούμε, την κομματική της επιβίωση, αλλά δεν είναι και ένα αποτέλεσμα θριαμβευτικό, ας πούμε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει ένα αποτέλεσμα που βέβαια χάνει καθώς ωφελείται πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία παίζοντας ένα παράξενο παιχνίδι, λέγοντας άλλα από αυτά τα οποία υπερασπίζεται διπλωματικά. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ είδαμε ότι τουλάχιστον ως προς τα ποσοστά του στην Δυτική και την Ανατολική Μακεδονία δεν έπεσε. Και εγώ θέλω να ρωτήσω, υπάρχουν περιπτώσεις, και ας πούμε το ΜΕΡΑ25 είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, που δεν φάνηκε να καταποντίζεται για τον λόγο αυτό. Και παρότι τήρησε μια στάση ξεκάθαρα υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών, στήριξε τη συμφωνία των Πρεσπών και το έκανε και τώρα εν ώψη των εθνικών εκλογών. Που θα είναι πάλι ένα ζήτημα που θα μπορούσε να στοιχήσει. Πώς το εξηγείτε αυτό? Κοιτάξτε, τα ψέματα και η αρλουμπολογία ποτέ δεν βυθίζεται στην Ελλάδα και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Όλοι αυτοί είναι ψεύτες και αρλουμπολόγοι. Μια στιγμή. Για το ΜΕΡΑ δεν με ρωτήσατε. Α, θα πούμε ένα-ένα. Ναι. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ, για να τα πάμε ένα-ένα όπως λέτε, συνετρίβει. Θα μπορούσε να μου πείτε να πέσει ακόμα περισσότερο. Βεβαίως θα μπορούσε. Δεν συνετρίβει στην πραγματικότητα. Κύριε Λαφαζάνη, δεν έχει χάσει τόσο πολύ από τους ψηφοφόρους του. Ανέβηκε πάρα πολύ η Δημοκρατία
τα ποσοστά. Αλλά δεν είναι ότι στο ΣΥΡΙΖΑ ξαφνικά γύρισαν την πλάτη 2 εκατομμύρια. Ούτε και η Νέα Δημοκρατία αριθμητικά ανέβηκε. Γι' αυτό λέμε ότι συνετρίβει το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά εμείς, με 4 χρόνια μνημόνια στην πλάτη παίρνουμε... ότι συνετρίβει, δεν συνετρίβει νομίζω. Και ότι η Νέα Δημοκρατία είχε υποστεί ανάλογη ήττα με Σαμαρά. Βάλτε τα νούμερα να δείτε με το μνημόνιο. Δεν σημαίνει ότι εξαφανίστηκε, εξατμίζεται ένα κόμμα. Mm-hmm. Ένα κόμμα κράτος, mm-hmm. μάλιστα, όπως είναι στην Ελλάδα αυτά τα κόμματα που κυβερνούν, λέει λατούν το κράτος, το απομυζούν. Το γδέρνουν, το πνίγουν. Το κράτος δεν υφίσταται. Δεν υπάρχει κράτος στην Ελλάδα με την παραδοσιακή έννοια που μπορεί να λέει ο μαρξισμός, ας πούμε. Εδώ υπάρχει κομματικό πελατειακό κράτος. Επιπίπτουν συμμορίες εξουσίας. Το λαφυραγωγούν, το διαλύουν, διαμορφώνουν μια πελατειακότητα απίστευτη και μάλιστα πελατειακές σχέσεις με δικά τους επιχειρηματικά μπλοκ. Αυτό είναι ένας βάλτος για τη χώρα, κυριολεκτικά βάλτος για τη χώρα. Δεν οπότε, πέφτουν εύκολα λοιπόν τα κόμματα κράτη. Το κόμμα κράτος δεν συντρίβεται ποτέ. Βέβαια ο χρόνος θα δείξει πολλά πράγματα. Γιατί αν συνεχίσει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις επιλογές που έχει κάνει, επιτρέψτε μου να πω, δεν βλέπω να έχει θετικότερο μέλλον ή ανάκαμψη. Μπορεί να δείτε να έχουμε και περαιτέρω συρρήγνωση σε πιο παραδοσιακά ποσοστά. Αλλά αυτό δεν επιμένω, είναι αυτό κάτι το οποίο ενδεχομένως να γίνει. Λοιπόν, είχαμε τη συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη μου. Την οποία αποδίδεται πρωτίστως στο μακεδονικό. Όχι, βεβαίως, όχι πρωτίστως στο μακεδονικό, μεταξύ άλλων στο μακεδονικό. Βάλιστα. Το μακεδονικό ξεχύλισε το ποτήρι. Δεν το περιμένανε, είναι αλήθεια. Και ξέρω από την ψυχολογία και τις θέσεις και τις απόψεις που είχαν ότι πιστεύανε ότι θα κάνουν περίπατο με τη θέση για το Σκοπιανό που βάζανε, δηλαδή τη σύνθετη ονομασία, ότι θα δημιουργήσουν πρόβλημα στις άλλες παρατάξεις. Αυτό πιστεύανε. Για να τις υποχρεώσουν να πάνε να ψηφίζουν αυτό το οποίο προτείνουν. Το οποίο το θεωρούσαν άριστη συμφωνία και μεγάλη επιτυχία. Δεν είχαν καταλάβει το κύμα της αντίδρασης που θα προκύψει. Εντάξει, αλλά δεν το έχω καταλάβει, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρξε μεγάλη αντίδραση. Υπήρξαν δύο συλλαλητήρια και από εκεί και πέρα τίποτα. Ψυγεία σειρμάτου. Δηλαδή ψηφιζόταν η συμφωνία των Πρεσπών και ήταν πέντε άνθρωποι απ' έξω. Δεν είναι ότι υπήρξε αναβρασμό στην κοινωνία για το μακεδονικό. Έχω άδικο σε αυτό. Ναι, μεγάλο αναβρασμό. Πού ήταν αυτοί οι άνθρωποι? Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο. Πρωτοφανείς συγκεντρώσεις, κοσμοπλημμύρες, τις οποίες είχαμε να δούμε δεκαετίες σε αυτή τη χώρα. Θυμίζανε σε μένα το ανάλογο της συγκέντρωσης που είχαμε κάνει στο δημοψήφισμα, παρόλο που ήταν εντελώς άλλο περιεχόμενο, άλλη κατεύθυνση, αλλά λέω από την άποψη του όγκου, του κόσμου. Νομίζω ότι το κόστος για τον ΣΥΡΙΖΑ από αυτή τη συμφωνία ήταν μεγάλο. Και ήταν σε όλη την Ελλάδα το κόστος, δεν ήταν μόνο στη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως δεν ήταν μόνο αυτό ή εγώ θα έλεγα δεν ήταν και κυρίως αυτό. Επέδρασαν πάρα πολλά στην καθίζηση του ΣΥΡΙΖΑ. Επέδρασε πρώτα απ' όλα η οικονομική και η κοινωνική του πολιτική. Μέγα πλήγμα στον κόσμο η πολιτική του αυτή, ιδιαίτερα το τρίτο μνημόνιο. Την οποία δεν είχατε στηρίξει εσείς ως υπουργός της κυβέρνησης, ως πριν. Φύγετε, γιατί λέει, υπήρξετε κάποιους μήνες μέσα στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν στήριζα αυτή εγώ την πολιτική, κάθε άλλο. Η πολιτική αυτή ξεδιπλώθηκε με το τρίτο μνημόνιο. Μέχρι το τρίτο τότε... μνημόνιο, δηλαδή, ετοιμάζατε, συγγνώμη κιόλας που τώρα χαριτολογώντας, την έφοδο στον άκτορα, στο ΣΥΡΙΖΑ και ξαφνικά μας έβγαλε ξαφνικά ένα μνημόνιο ο Αλέξης Τσίπρας. Όχι, καθόλου έφοδο στον άκτορα. Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολιτική διολίσθησης. Για να το πω σχηματικά προς τα δεξιά, υπαναχωρήσεων πολιτική. Είχε ξεκινήσει αυτή η υπαναχωρήσεις από τότε που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση με τα δύο ταξίδια Τέξας και Κόμο, σταθμούς στις υπαναχωρήσεις και αναδιπλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα και προσωπικά. Υπαναχωρήσεις, δηλαδή, τα ταξίδια του Τσίπρα. Έβαζε συνεχώς νερό στο κρασί των διαχειρήξεων. Όταν πήγατε στην Ρωσία, που υπήρξε και το θέμα της Gazprom, εκεί πέρα μια στην... Μια στιγμή να πω, γιατί είπατε ότι και το άφησα να πάτε. Ναι, ότι είχαμε ξεκινήσει αυτήν την πορεία λαιλασίας που είπα, για την οποία μίλησα του ελληνικού λαού, στο πεντάμινο αυτό, το πρώτο πεντάμινο εξάμινο. Λοιπόν, είχε ξεκινήσει αυτή η πορεία υπαναχωρήσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήγαινε ως κυβέρνηση από το κακό στο χειρότερο.
αν θέλετε, θα σας πω πότε ξεκίνησαν αυτά και πώς ξεκίνησαν. Με τις περίφημες συμφωνίες του Φλεβάρη, όπου δόθηκε παράταση στη Δανειακή Σύμβαση με υπογραφή Βαρουφάκη και μετά υπογραφή κειμένου για τα προαπαιτούμενα, ενός κειμένου το οποίο επέδρασε πάρα πολύ αρνητικά και μετά το δημοψήφισμα, ενός κειμένου που δεν ήταν γνωστό και δεν ήταν γνωστή και υπογραφή. Επιτρέπετε να ρωτήσω κάτι, επειδή είναι ακριβώς για αυτό που λέτε τώρα. Περάσαμε λοιπόν αυτό το πεντάμινο με την κυβέρνηση αιωρούμενη, αλλά οπισθοβατούσα συνεχώς, αιωρούμενη. Χάσαμε τη δυνατότητα, δεν παίρναμε ούτε τα 7 δις που έπρεπε να πάρουμε από τους θεσμούς, την τότε Τρόικα, για να χρηματοδοτήσουμε τις δανειακές μας υποχρεώσεις. Αυτές τις χρηματοδοτούσαμε με τα διαθέσιμα που είχαμε, δηλαδή απορροφούσαμε τα διαθέσιμα του κράτους για να στηρίζουμε τις δανειακές υποχρεώσεις της χώρας. Τα προαπαιτούμενα είχαν υπογραφεί δυστυχώς. Η χώρα έκανε διαπραγμάτευση. Μα εγώ κατάγγειλα. Λέτε, οπισθοχωρούσα σιγά σιγά, αλλά βρισκόσασταν στην ίδια κυβέρνηση μέσα. Το βλέπατε εννοώ συνέχεια. Βλέπατε κάθε μέρα να γίνεται αυτό το πράγμα που μας λέτε. Ναι. Μας είπατε για τις επισκέψεις του κυρίου. Εγώ αντιδασόμουν σε αυτό. Μισό λεπτό. Ένα συνεχές μέτωπο. Ναι. Και η προσπάθειά μας ήταν να ανακόψουμε αυτή την πορεία. Πριν ανακοπεί. Να μην φτάσουμε δηλαδή πού. Στο κομβικό σημείο να κάνει τη μεγάλη στροφή η κυβέρνηση και να υπογράψει μνημόνιο. Αυτό ήταν. Εμείς ελπίζαμε ότι θα μπορούσαμε και αναθαρίσαμε και με το δημοψήφισμα ότι θα μπορούσαμε να σταματήσουμε αυτό τον κατήφορο. Ωραία. Και να μην πάμε σε μνημόνιο. Δεν μπορέσαμε. Εγώ δεν είχα δεχθεί, για να καταλάβετε, ποτέ την Τρόικα. Δεν είχα συναντηθεί μαζί της. Πώς δεν ήταν. Δεν είχε σημασία. Τεράστια σημασία. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί έδειχνε ότι μπορούσαμε να κάνουμε κάτι το διαφορετικό. Όχι. Δεν την είχα δεχθεί, δεν είχε έρθει ποτέ στο Υπουργείο, δεν είχα εφαρμόσει ποτέ υποδείξεις τροϊκανές. Είχα ανακόψει διαδικασίες ιδιωτικοποίηση στον τομέα της ενέργειας, οι οποίες είχαν ξεκινήσει. Είχα ανοίξει δρόμο για ανασυγκροτήσει στην παραγωγική βάση της χώρας, όπως τη βιομηχανία. Τα οποία θα τα έκανε ζάχαρης, ένα Υπουργείο σε πείσμα της προηγούμενης κυβέρνησης, δηλαδή. Βέβαια, αυτά επιδρούσαν θετικά. Διαμόρφωναν ένα κλίμα, ευρύτερο κλίμα. Ωραία. Το οποίο μέσα στη διαπάλη που γινόταν έπαιζε ένα ρόλο. Γιατί γινόταν μια διαπάλη που θα γύρει η κυβέρνηση. Θα πήγαινε τελικά να προσυπέγραφε το μνημόνιο ή θα μπορούσε να μην υπογραφεί το μνημόνιο και να σηματοδοτεί ένα άλλο δρόμο. Αυτό δεν ήταν δεδομένο, ούτε θα μπορούσαμε εμείς να εγκαταλείψουμε αυτή τη μάχη. Φαζάνη. Γιατί αν δεν εγκαταλείπαμε αυτή τη μάχη, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα μας το προσάπταν ύστερα, ότι εμείς υπαναχωρήσαμε. Εγκαταλείψαμε τον αγώνα, φύγαμε κιόλας, παραδώσαμε την δυνατότητα αυτή και σπρώξαμε την κυβέρνηση στον μνημονιακό δρόμο. Ωραία. Δεν το κάναμε αυτό. Λοιπόν, εμένα η απορία μου είναι η εξής. Και αυτή την έχω και με τον κύριο Λαπαβίτσα, ας πούμε. Λέμε τώρα ότι ο Βαρουφάκης είχε αποδεχτεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο αυτό μέσα στο οποίο θα ήταν αδύνατο να κινηθεί διαφορετικά. Και ευρωπαϊκό πλαίσιο. Μην αρχίσετε να μιλάτε πάλι και δεν με αφήσετε. Έχω το 5 λεπτά που προσπαθώ. Μα είπατε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Λοιπόν, το ερώτημά μου εμένα είναι, ο Τσίπρας, ναι, με εξαίρεση ελάχιστες χαραμάδες που άφηνε να φανεί ότι δεν είναι φετίχ και τα λοιπά, στην πραγματικότητα η κεντρική γραμμή της κυβέρνησης, όπως εκφραζόταν διαστόματος του Πρωθυπουργού, ήταν ότι εμείς δεν είμαστε εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχει περίπτωση να μην υποχωρήσουν, οπότε θα πάμε εκεί πέρα με τα καλά μας επιχειρήματα και θα υποχωρήσουν. Εσείς είχατε μια διαφορετική άποψη και ο κύριος Λαπαβίτσας είχε μια διαφορετική άποψη, η οποία προκαλούσε ευλόγως το ερώτημα, τι δουλειά έχετε στον ΣΥΡΙΖΑ, με δεδομένο ότι αμφισβητείτε ένα κομμάτι της ανάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο δεν είναι περιθωριακής σημασίας, είναι το κεντρικό ζήτημα. Πώς θα μπορούσε, δηλαδή, κατά την άποψή σας αυτό, να εκφραστεί πολιτικά με έναν τρόπο που να μην είναι αντιφατικός ή τελικά καθόλου να μην αποστηθεί. Εμείς καθόλου είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπήκαμε όταν πλησίαζε και προσέγγιζε την εξουσία. Εμείς είμαστε ιδρυτικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και του παλιού συνασπισμού. Ναι. Εμείς είμαστε μέσα στην καρδιά του και
διατυπώναμε μια διαφορετική άποψη. Το αριστερό ρεύμα υπήρχε εκγενετής του συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ. Με διαφορετική άποψη, κατάθεση κτλ. Και έδινε μάχη και προς την κοινωνία και μέσα στον χώρο της παράταξης. Οπότε για να μπορέσουμε αυτά τα λέγαμε να διαμορφώσουμε συσχετισμούς και προσανατολισμούς. Ναι. Και μάλιστα στη μεγάλη περίοδο, μια μεγάλη περίοδο, ο Τσίπρας ήταν στο αριστερό ρεύμα. Όπου ήμουν εγώ ηγετικός στέλεχος, επικεφαλής δηλαδή. Λοιπόν, δεν κάναμε κάτι, λοιπόν, πήγαμε σε ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος ακολουθούσε τον δρόμο. Εμείς εξ αρχής διαμορφώναμε την εξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε πώς ξεκίνησε. Ο συνασπισμός ξεκίνησε με την Δαμανάκη, μετά Κωνσταντόπουλο. Μην τα λέτε τώρα. Φτάσαμε Αλαβάνο, φτάσαμε ύστερα με την παρέμβαση του Αλαβάνου Τσίπρα. Δηλαδή, ριζοσπαστικοποίητο, δεν πήγαινε όλο και πιο δεξιά. Και διαμόρφωνε ένα νέο προφίλ. Και χάρη σε αυτό το νέο προφίλ, το ριζοσπαστικό, μπόρεσε να γίνει και αξιωματική αντιπολίτευση. Είχε ριζοσπαστικό προφίλ, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως είχε ριζοσπαστικό προφίλ. Σε σχέση με την δική σας κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ, συμμεριζόταν κεντρικά ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την ανάλυση. Γιατί δεν ήταν μόνο ο ριζοσπαστισμός το να λέει ακριβώς αυτά από τα οποία λέμε εμείς. Ήταν φραστική η διαφορά. Όχι, δεν ήταν ουσιαστική διαφορά. Αλλά ταυτόχρονα αυτοί που λέγανε ότι εμείς δεν βάζουμε εκ των προτέρων θέμα εξόδου από την Ευρωζώνη ή και ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θεωρούμε ότι θέτουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι για μας αναγκαίο να εφαρμοστεί και εφόσον δούμε προσκόμματα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Τρόικα κτλ. Στην εφαρμογή του προγράμματος, τότε θα βάλουμε το πρόγραμμά μας πάνω από το ευρώ, πάνω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα κύριε Λεφαζάνη, μας είπατε για 20 Φλεβάρι πριν, συγγνώμη, μας είπατε για 20 Φεβρουαρίου πριν και λέτε ότι τότε που υπέγραψε ο Βαρουφάκης, τότε που έγινε τώρα, αυτό. Τώρα πιάνουμε μια συζήτηση που παίρνει ένα ιστορικό χαρακτήρα. Κάνε ιστορικό, απλά μας λέτε ιστορικό χαρακτήρα. Εγώ λέω να την κάνουμε, αλλά αν δεν τη συνδέσουμε με το επίκαιρο, νομίζω ότι... Ναι, απλά λέμε τώρα ότι αν βάζαμε πάνω από όλα το ευρώ που δεν το βάζατε εσείς και είχατε προσκόμματα, αν το πρόγραμμά μας έλεγε κάτι διαφορετικό. Ναι. Από 20 Φεβρουαρίου μας είπατε πριν εσείς ότι τέθηκε το ζήτημα, είστε εκεί και ο Βαρουφάκης υπέγραψε, ήσασταν στην κυβέρνηση αυτή μέσα για μήνες και κατηγορεί... Όχι, εμείς είχαμε καταγγείλει δημόσια την συμφωνία του Φλεβάρη. Εντάξει. Και αυτή θα πήγαινε στη Βουλή και θα προσυπογράφεται. Σαν την ομάδα των 53. Θα κυρωνόταν. Όχι, ας πείτε τις ομάδες των 53. Δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά. Αυτά είναι φιλαναφήματα. Λοιπόν, εμείς κάναμε πολιτική. Είχαμε άποψη. Είχαμε θέση. Εντάξει, δεν επιμένω. Λοιπόν, έχετε δίκιο να το κλείσουμε. Για λοιπόν, να μην το πιάσουμε, γιατί θα γυρίσει πολύ αυτό. Έχουμε ώρες. Θα το αφήσουμε αυτό το κομμάτι του 15. Τότε, με τις 20. Θα έπρεπε να πάει αυτή η συμφωνία τη 27η Φλεβάρη στη Βουλή για να κυρωθεί. Δεν πήγε στη Βουλή, αν θυμάστε. Και γιατί δεν πήγε στη Βουλή? Γιατί πρώτον είχαμε καταγγείλει δημόσια, είχαμε δημιουργήσει μια κατάσταση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και εκτός του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ήταν πάρα πολύ αρνητική για αυτή τη συμφωνία και ταυτόχρονα είχαμε προειδοποιήσει το ΣΥΡΙΖΑ τον Τσίπρα. Αν θα την πας, θα πέσει η κυβέρνηση, όχι όπως έγινε, που δεν έπεσε γιατί στηρίξαν οι άλλοι, διότι εμείς δεν θα ψηφίσουμε αυτή τη συμφωνία. Και το ξέρω ο Τσίπρας. Ήταν πεντακάθαρο. Και δεν την πήγε. Ποτέ δεν την πήγε. Και άρχισε μια διαπραγμάτευση η οποία τράβηξε επί Μακρόν επί μήνες, για την οποία εγώ ήμουν αντίθετος. Καταγγείλα για διαπραγματευτικό τουρισμό την ηγετική ομάδα. Εμένα δεν με καλούσαν στο ΚΙΣΥΠ. Γιατί ακριβώς διαφωνούσα και κάνανε όλα τα ΚΙΣΥΠ ερήμην μου. Αυτά είναι διαπιστωμένα. Παραμένα τη Υπουργή όμως. Παρεμένα, βεβαίως, γιατί εμείς ελπίζαμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Αχ, αυτά θα μας φάνε, κύριε Λεφαζάνη. Τι θα σας φάνε, ή δεν σας φάνε, δεν σας φάνε καθόλου. Ωραία. Διότι ήμασταν οι μόνοι που δίναμε μια μάχη πολιτική για να μπορέσει η χώρα να σταθεί σε ένα αντίθετη κατεύθυνση. Σε άλλη κατεύθυνση. Το θέμα τώρα αυτό το 15 νομίζω να φύγουμε λίγο. Τώρα γιατί από εκεί και πέρα. Μπορούμε ώρες να μιλάμε γι' αυτό. Είπαμε πριν, σας ρώτησα εγώ, αν ισχύει η ανάλυση αυτή για το μακεδονικό που λέει ότι ο κόσμος θα επιθυμούσε από την Λαϊκή Ενότητα μια πιο ξεκάθαρη θέση εναντίον της συμφωνίας των Πρεσπών, όπως αυτή που εσείς θα θέλατε να εκφράσετε και υπήρξαν αντιστάσεις μέσα από το κόμμα και καταγγελίες για εθνικισμό. Και ρωτάω, γιατί δεν το πλήρωσε με τον ίδιο τρόπο ο Γιάννης Βαρουφάκης, και η αρχική σας απάντηση ήταν γιατί η μπουρδολογία και η αρλουμπολογία επικρατεί. Θέλετε να μας πείτε ποια είναι η πλήρης ανάλυση για το τι συμβαίνει με τον Βαρουφάκη? Γιατί, να συμπληρώσω λίγο την ερώτηση και μετά απαντάτε, θα έχετε όλο τον χρόνο. Αν το φαινόμενο της ανόδου του Μέρα 25 υπονομεύει λίγο, μου φαίνεται εμένα, μια ανάλυση που θα έλεγε ότι έχουμε μια γενικευμένη συντηρητική στροφή.
μπορεί να θεωρείτε ότι αυτό είναι μέρος της συντηρητικής στροφής. Πείτε μου πώς το ερμηνεύετε εσείς. Η ερμηνεία είναι σαφέστατη. Ο Γιάννης ο Βαρουφάκης δεν λέει τίποτα το διαφορετικό από την άποψη της πολιτικής κατεύθυνσης, από αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και από αυτό που υπόσχεται και εξαγγέλει η Νέα Δημοκρατία. Και γι' αυτό άλλωστε, σε τελευταία του συνέντευξη, είπε ότι το κόμμα του είναι δυνατόν και μπορεί να συνεργαστεί άνετα και με τον ΣΥΡΙΖΑ και με τη Νέα Δημοκρατία, αν χρειαστεί. Μπορεί να γίνει δηλαδή. Θυμάστε την ωραίος... πλήρη δήλωση πώς ήταν. Δεν ήταν ένας έτσι. Ωραίος... Παίχτηκε έτσι, αλλά δεν ήταν έτσι. Εντάξει, τώρα μπορεί καθένας να λέει όπως τη νομίζει. Να κάνανε όλοι λάθος την ερμηνεία. Όχι όλοι. Εγώ δεν είδα κάποιον να γράψει κάτι τέτοιο. Project διαβάσατε. Κάποιοι την παίξαμε και σωστά τη δήλωση. Για πείτε μου τη δήλωση τη σωστή, γιατί την άκουσα εγώ τη συνέντευξη. Μπορεί να τραβηχτεί η ερμηνεία και να όχι, τη δίνει... Όχι, δεν είναι ερμηνεία. Η πλήρης δήλωση... Αφιβάλλεται ότι ο Γιάννης ο Βαρουφάκης μπορεί αφιβάλλον. Να συνεργαστεί και με τη Νέα Δημοκρατία, μπορεί να συνεργαστεί, αν χρειαστεί βεβαίως, και με τον ΣΥΡΙΖΑ και ότι μπορεί να παίξει αυτό τον ρόλο ενός κεντρώου, κεντροφιλελεύθερου, δημοκρατικού, δικαιωματικού χώρου, σαν και αυτούς που υπάρχουν πάρα πολλοί και με αρκετή, ας πούμε, επιρροή, θα έλεγα, σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. Εγώ δεν αφιβάλλω καθόλου. Γι' αυτό εγώ το έζησα το φαινόμενο Βαρουφάκη σε όλες τις διαστάσεις του και με συγχωρείτε πάρα πολύ, αγανάκτησα. Αγανάκτησα. Δεν είναι δυνατόν. Γιατί λέει, τα λέει όλα και δεν λέει τίποτα. Όχι, εγώ δεν μ' αρέσει η πολιτική. Και δεν μπορεί να βγει ποτέ πολιτική, η οποία να τα λέει όλα και να μην λέει τίποτα. Εγώ καταλαβαίνω, διαφωνώ. Δεν μάλιστα. Συγκρούεται δηλαδή. Όχι. Το πρόβλημά σας είναι ότι δεν συγκρούεται. Όχι, δεν συγκρούεται. Είναι με όλους καλά. Τα έχει όμορφα με όλους. Και ανοίγει μέτωπα τα οποία λες εσύ. Μα είναι δυνατόν να ανοίγει μέτωπο σε αυτόν, για αυτό το θέμα το οποίο είναι ανύπαρκτο. Ποιο είναι το ανύπαρκτο θέμα, δηλαδή. Ποιο είναι το ανύπαρκτο θέμα. Τα μνημόνια. Με συγχωρείτε. Τι λέει ο Γιάννης ο Βαρουφάκης. Θα σταματήσει τα μνημόνια, τα μνημόνια θα τα τελειώσει, δεν θα υποκύψει στις δεσμεύσεις. Πείτε μου, για να ξέρω κι εγώ δηλαδή, αυτά τα μαγικά θαύματα τα οποία θα είναι όλοι καλά, θα δίνονται λύσεις, κανένας δεν θα δυσαρεστείται και η χώρα θα πηγαίνει θαύμασια. Ποια είναι αυτή η περίφημη συνταγή. Εδώ βλέπετε η κυβέρνηση έκανε κάποιες παροχές. Ναι. Προεκλογικού χαρακτήρα κτλ. Και βγαίνουν οι θεσμοί. Και λένε εκτορχιασμός, δημοσιονομικός εκτορχιασμός, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να συνεχίσει αυτόν τον δρόμο. Κάναμε τα στραβά μάτια λόγω εκλογών κτλ. Αλλά μετεκλογικά θα πάμε στα Eurogroup και θα διαμορφώσουμε θέσεις δημοσιονομικής σταθεροποίησης της χώρας. Και ότι δεν μπορεί να τα εφαρμόσει αυτά. Λοιπόν, και η Νέα Δημοκρατία τα επικαλείται για να κάνει εύκολα και την αναδίπλωση. Και υπάρχει αυτή η πίεση ενός κηδεμόνα ο οποίος ελέγχει την χώρα. Μπορούμε να σταματήσουμε αυτή την κηδεμονία. Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Ωραία, μαζί μπορούμε, αν μπορούμε να τη σταματήσουμε με κόλπα, ευχαρίστως, να τη σταματήσουμε. Ναι. Δεν γίνεται αυτό. Μαζί σας. Δεν γίνεται. Ωραία. Ή θα είμαστε στο πλαίσιο αυτό και επομένως θα αποδεχόμαστε τις δεσμεύσεις που και εμείς συνεννούμε, γιατί τώρα έρχεται η κυβέρνηση και λέει αφορολόγητο, μάλιστα, το διαγράφω εγώ. Κάτσε, παιδιά, μη συγχωρείτε, αλλά εσείς το υπογράψατε το αφορολόγητο, ότι θα το μειώσετε. Δεν το υπέγραψε κανένας άλλος. Και μάλιστα το δικαιολογήσατε τότε ως αναγκαίο. Έχετε αναλάβει μια δέσμευση. Δεν θέλετε αυτές τις δεσμεύσεις. Εγώ ευχαρίστω, είμαι ο πρώτος που θα ήθελα μια τέτοια πολιτική. Λοιπόν. Αυτό όμως συνεπάγεται και κάποια άλλα μέτρα και άλλες στάσεις και άλλες πολιτικές. Μια δεν μπορεί και να, κρατάμε και τα δύο καρπούζια στην ίδια μας χάλη. Μαζί σας. Αυτό που λέει ο Γιάννης Βαρουφάκης, έχω την εντύπωση, και πείτε μου αν εσείς έχετε άλλη εικόνα και γι' αυτό διαφωνείτε, είναι ότι επιχειρούμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας εντός των θεσμεύσεων και του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν προσκρούσουμε σε αδιέξοδο, το Brexit είναι προτιμότερο από τον μνημονιακό μεσαίωνα.
Αυτό σημαίνει ότι έρχεται σε μια θέση που εγώ λέω χοντρικά από την απόσταση που κοιτάζω ότι είναι κοντινή με τη δική σας, αφού πρώτα υπάρξει μια διαπραγμάτευση στην οποία αυτός λέει πηγαίνω εκεί, μου λένε όχι και κάνω αυτό που λέει ο Λαφαζάνης. Εσείς με αυτό θεωρείτε ότι δεν το λέει έτσι ή ότι δεν γίνεται αυτό? Όχι, αυτό το λένε αυτοί που θέλουν να υπαναχωρήσουν. Δηλαδή το είπε ο Τσίπρας. Το είπε ο Τσίπρας, αυτό έλεγε ο Τσίπρας. Και οδηγήθηκε στο μνημόνιο. Ο Τσίπρας έλεγε δεν θα υπαναχωρήσουν. Δεν θα υπαναχωρήσει. Δεν θα βάλω το ευρώ πάνω από το πρόγραμμά μου. Ναι, ναι, ναι. Ότι δεν το ευρώ δεν είναι φετίχ. Το 14 το έλεγε. Όχι, το έλεγε. Το 15 το έλεγε, θυμάστε κύριε Λαφαζάνη. Ήταν και στο πρόγραμμά μας. Στο πρόγραμμά σας δεν ξέρω αν ήταν. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είχε επισβητήσει ποτέ το ευρώ όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε στην εξουσία. Εμένα θα μου πείτε, βεβαίως δεν το είχε επισβητήσει. Εγώ δεν τα λέω. Εγώ τα λέω τα βίντεο με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Τη ζούσα αυτή την αντιπαράθεση. Ναι. Και ο Βαρουφάκης δεν είχε, όχι αφισβητήσει, το μέτωπο του Βαρουφάκη έχετε στην δίκιο, κυβέρνηση ήταν ναι. Εναντίον μου. Ναι. Και ο κακός δαίμονας της κυβέρνησης. Για δύο λόγους. Διότι επιχειρούσα ένα άνοιγμα προς τη Ρωσία και διότι ήμουνα κατά του ευρώ. Λοιπόν, αυτά είναι δεδομένα. Αλλά τι λένε αυτοί οι κύριοι, ότι όπως είπε ο Τσίπρας, δεν θα βάλουμε και το ευρώ πάνω απ' όλα. Φετίχ δεν είναι, το ένα δεν είναι, το πρόγραμμα πάνω απ' όλα. Έβρισκε τρόπους να λέει στην κοινή γνώμη, να λέει στον ελληνικό λαό, να λέει στο εσωτερικό του κόμματος ότι δεν πρόκειται οπότε, να υπαναχωρήσει από το πρόγραμμα και μάλιστα να κάνει πλήρη στροφή, μετάλλαξη, πραγματική μετάλλαξη, για χάρη του ευρώ και των πιέσεων που θα υποστεί από τις Βρυξέλλες. Το έκανε. Το ίδιο τώρα ακούγεται και σαν φραστική, ας πούμε, διατύπωση ανάλογου είδους και ανάλογου τύπου από τον Βαρουφάκη. Αυτό εγώ θα μπορούσα να το δικαιολογήσω για έναν πολιτικό ο οποίος δεν είχε υπόψη του τα πράγματα, δεν είχε καταλάβει τι είχε γίνει, δεν είχε αντιμετωπίσει το Eurogroup, δεν είχε δει τις συνέπειες που μπορεί να έχουν αυτές οι επιλογές. Λοιπόν, για τον Βαρουφάκη είναι αδικαιολόγητα πράγματα. Ξέρει πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή μία πολιτική η οποία δεν ευθυγραμμίζεται με τις δημοσιονομικές απαιτήσεις και τις δεσμεύσεις που έχει λάβει η Ελλάδα. Αλλιώς ναι. Αυτό θα έχει οικονομικές επιπτώσεις. Λέει, αν δεν γίνει αποδεκτή θα πάμε στην Brexit και είναι προτιμότερο. Εκεί, δεν το ακούω. Σας λέω ότι αυτό το ξέρει ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να γίνει αποδεκτή η πολιτική. Αυτό το έλεγε ο Τσίπρας. Αλλά θα πει ψέματα και την κρίσιμη ώρα, θα επαναχωρήσει δηλαδή. Ήδη επαναχωρεί με το που το λέει αυτό, επαναχωρεί γιατί το ξέρει, ξέρει την πραγματικότητα. Αυτά έλεγε και ο Τσίπρας. Και υποχώρησε ατάκτος. Δεν θέλουν να πούν την αλήθεια αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Στρεψοδικούν. Δεν έλεγε αυτό. Κοροϊδεύουν τον κόσμο, εξαπατούν τον πολίτη. Ναι. Αυτή η πολιτική έχει καταστρέψει αυτή τη χώρα. Την έχει καταστρέψει κυριολεκτικά. Πρέπει εδώ να λέμε και καμιά αλήθεια. Και όποιος, ας πούμε, λέει μια αλήθεια, να αναλαμβάνει και τις συνέπειες της αλήθειας. Δεν μπορώ να δεχθώ αυτή την. Γιατί από ένα σημείο κατά μια σκέτη απάτη η πολιτική. Και εγώ να βγω και να αρχίσω να λέω τι ωραία, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε τ' άλλο, θαυμάσια. Δώστε μου ένα λεπτό. Υπήρξατε μέλος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πάλι εκεί πέρα στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, θα το πάω. Συγγνώμη, δώστε μου να ξεκινήσω. Υπήρξατε μέλος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπατε από μέσα τα πράγματα πώς ήταν. Βλέπατε πώς γινόταν η διαπραγμάτευση κλπ. Βγήκατε. Δημιουργήθηκε η ΛΑΕ. Όπως ήταν. Όχι μόνο από εσάς και από άλλους. Λοιπόν, η ΛΑΕ φαίνεται να έχει όχι, εξαϊλωθεί, τουλάχιστον να είναι πάρα, πάρα πολύ χαμηλά, να μην έχει βλέψει για κάτι άλλο. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, αυτό που μπορεί να συμπεραίνω κάποιος είναι για το ευρώ που λέτε και την ευρωζώνη και για να λέμε τις αλήθειες. Εγώ αυτή τη στιγμή, αν κάποιος δεν θελήσει να πάει με τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ που έχουν πει μνημόνια με χέρια και πόδια και όχι το έχουν πει, το δείχνουν κιόλας και τα έχουν υπογράψει κανονικά, είναι ή θα πάω με το Βαρουφάκι, θα πάμε με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που είναι τελείως έξω. Ποια είναι η σύνθετη πρόταση αυτή που προτείνετε, γιατί δεν φαίνεται κάτι τέτοιο στον ορίζοντα. Υπάρχει ένας Βαρουφάκης που λέει ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα την αλλάξουμε. Αυτό το λένε όλοι. Κοιτάξτε, δεν είναι ο Βαρουφάκης αυτή η ανακάλυψη του Βαρουφάκη. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση λέει Νέα Δημοκρατία, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη το ευρώ και πειθαρχική ο ΣΥΡΙΖΑ.
προεκλογικά πήγε να κάνει μερικά κολπάκια. Οπότε εσείς λέτε αυτό ότι αυτό λέει που λέει δεν έχει σημασία Βαρουφάκης. Γιατί δεν θα το κάνει. Και ο κόσμος δεν το έχει καταλάβει. Δεν το λέω εγώ. Έλεος πια σε αυτόν τον τόπο. Είναι αθλειότητα. Είναι αθλειότητα να επιχειρούμε μια τέτοια καταδημαγώγηση του πολίτη ακόμα και σήμερα. Τι πιο εύκολο για τον Βαρουφάκη και τον Αλέξη τον Τσίπρα, εφόσον μπορούσαν με πιέσεις να ανοίξουν έναν άλλο δρόμο για την Ελλάδα μέσα στην Ευρωζώνη και να το πετύχαν το 2015. Γιατί δεν το πέτυχαν, γιατί ταλαιπωρούνταν 6 μήνες σε ένα διαπραγματευτικό τουρισμό που κάνανε, που αιμορραγούσε η χώρα, που δεν μπορούσαμε, μας έπνιγαν στο λαιμό, δεχόμαστε του κόσμου τους εκβιασμούς, γιατί δεν το κάνανε. Και πώς θα το πετύχει. Δεν υπάρχουν μαγικά χαρτιά μου, δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές. Και πρέπει να το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Ή θα ζει στην απικιοποίηση που ζούμε σήμερα και θα την έχουμε για δεκαετίες ακόμα χωρίς ορίζοντα διεξόδου, ή θα ζούμε εκεί και θα το λέμε κανονικότητα, θα συμβιβαστούμε, θα υποταγούμε, θα μας πατάνε κάτω. Δεν πειράζει, ας μας πατάνε. Αφού δεν μας λιώνουν, επιβιώνουμε. Εντάξει. Αυτό είναι μια πολιτική, μια επιλογή. Γιατί σου λέει ο άλλος, 1002, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Άλλη επιλογή ποια είναι. Η άλλη επιλογή είναι σαφώς να χαράξεις μια πορεία όπου θα αποδεσμευτείς από την δυνατότητα των πιστωτών να σου επιβάλλουν την δικιά σου άποψη. Άρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωζώνης μπορούμε να χαράξουμε πορεία. Κοιτάξτε, μέσα στο ευρώ, το έχω πει 100 φορές, δεν θέλουμε να το καταλάβουμε, δεν θέλουμε να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν θέλουμε να δούμε την αλήθεια και την πραγματικότητα. Θέλουμε να κρύβουμε το κεφάλι μας στο δοκάμιλο, ζητώντας προστασία ανύπαρκτη. Δεν μπορεί να επιβιώσει η Ελλάδα οικονομικά μέσα στην Ευρωζώνη. Αν ήμασταν Γερμανία, δεν θα έλεγα εγώ αυτή την ώρα να φύγουμε οικονομικά, λέω, και παραγωγικά και από την άποψη της οικονομικής, του οικονομικού δυναμισμού. Δεν θα έλεγα φύγε η Γερμανία από την Ευρωζώνη. Αλλά είμαστε Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να σταθεί σε αυτό το πλαίσιο. Δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τη Γερμανία. Λέμε ότι έχουμε ευρώ. Δεν έχουμε ευρώ. Δεν υπάρχει ενιαίο νόμισμα. 17 νομίσματα υπάρχουν. 17 ευρώ. Γίνεται σύγκληση όταν εδώ έχουμε μια μικρομεσαία επιχείρηση. Πάει σε μια τράπεζα. Οι τράπεζες είναι κλειστές στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν τράπεζες. Δεν υπάρχει τραπεζικό σύστημα. Κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Πάει να πάρει δάνειο, δεν του δίνουμε τίποτα. Βάζει εγγύησεις, βάζει τριτεγγύηση και για να πάρει ένα δάνειο πρέπει να έχει επιτόκιο σχεδόν διψήφιο. Πάει η αντίστοιχη επιχείρηση στη Γερμανία. Ανοιχτές όλες οι πόρτες της τράπεζας και παίρνει δάνειο σχεδόν με μηδενικό επιτόκιο. Πώς θα συγκλίνουν αυτές οι οικονομίες, πώς θα γίνει αυτό το θαύμα να συγκλίνουν οι οικονομίες. Έτσι θα πηγαίνουν οι οικονομίες. Βλέπετε δηλαδή την ανάπτυξη 1,3 στο πρώτο τρίμηνο. Ναι. Λέγανε δύο και τυμπανοκρουσίες, φεύγουμε με τα μνημονιακή περίοδος. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Η Ελλάδα θα είναι σε μια στάσιμο ανάπτυξη όλη αυτή την περίοδο. Θα βυθίζεται συνεχώς. Δεν μπορεί να βγει από αυτόν τον ασφυκτικό βάλτο. Έχουμε ένα χρέος το οποίο δεν μπορούμε να το αποπληρώσουμε. Δεν το αντιλαμβανόμεθα. Πείτε μου έναν κολοοικονομολόγο σε αυτόν τον κόσμο και να σου πει, έλα εδώ ρε παιδιά, αφού μπορείτε μια χαρά. Με τρία, μας βάζουν πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία βουλιάζουν όλη την οικονομία. Ωραία. Και θα τα έχουν μέχρι το 2060. Και δεν ντρέπονται να τα κάνουν αυτά τα πράγματα, αφού δεν μπορεί, δεν αντέχει η χώρα. Αυτοί δεν ντρέπονται, γι' αυτό τα επιβάλλουν. Μία ερώτηση. Λοιπόν, η αλλαγή πώς θα υπάρξει αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή η αλλαγή, δηλαδή, θα κοινωνικοποιήσουμε τα μέσα παραγωγής, θα πάρει, δεν ξέρω. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν μιλάμε για κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής. Αλλά ίσα-ίσα που το άλλο κεφάλαιο δεν το θίξαμε καθόλου. Αυτό που λέμε επαναθεμελίωση της αριστεράς που λέω. Η αποτυχία των μοντέλων της αριστεράς σε όλες τις εκδοχές τους μέχρι σήμερα. Ένα μεγάλο θέμα. Η διάψευση του Τσίπρα ήταν το τελευταίο χαρτί. Αυτό ήταν βέβαια κωμικοτραγική περίπτωση. Έδωσε ένα μεγάλο πλήγμα. Δεν μιλάω για τέτοιου είδους μεγάλο σε όλη την Ευρώπη. Όπου πας σε όλη την Ευρώπη, τον Τσίπρα δείχνουν και σου λέει να η αριστερά. Τι θέλετε. Λοιπόν, χρειάζεται λοιπόν επαναθεμελίωση η αριστερά. Χρειάζεται ένα νέο πρόγραμμα. Εγώ δεν μιλάω για κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής. Αυτό που λέω είναι ότι πρέπει να σταματήσουν οι ιδιωτικοποίησεις στους στρατηγικούς τομείς της οικονομίας μας, που παίζουν ένα νευραλγικό ρόλο,
Και εκεί το δημόσιο να παίζει τον κεντρικό ρόλο σε αυτές τις επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα ΔΕΗ, ΟΤΕ που εθνικοποιήσαμε, τα λιμάνια. Πάει, ξεπουληθήκανε, αλλά και να παίζει τον κεντρικό ρόλο, όχι με, με την παλιά έννοια, ούτε του υπαρκτού σοσιαλισμού, σας πληρώνουμε για να κάνετε ότι δουλεύετε και οι επιχειρήσεις βουλιάζουν, ούτε με τη γραφειοκρατία, τη διασπάθηση που γινόταν εκεί, ούτε με το γραφειοκρατικό, ας πούμε, κομματοκεντρικό τρόπο που διευθύνονται σήμερα οι δημόσιες στρατηγικές επιχειρήσεις, μάλιστα. Δηλαδή, αν μιλάμε για κάτι, αν σταματήσουμε, συγγνώμη, στο ένα πείραμα το οποίο έχει πολύ διαφορετική κατεύθυνση και προσανατολισμό, για να μπορέσει να σταθεί, να είναι βιώσιμο, να έχει προοπτική. Θα συνυπάρχει, λοιπόν, ο δημόσιος στους τομέας στρατηγικού τομείς με τον ιδιωτικό τομέα. Ο ιδιωτικός τομέας θα δουλεύσει με νέους κανόνες. Ο δημόσιος τομέας θα δουλεύει όχι για ΣΔΙΤ. Όχι λέω για συνύπαρξη. Συνύπαρξη, όχι συνύπαρξη στην ίδια επιχείρηση. Mm-hmm. Μιλάω συνύπαρξη του δημόσιου τομέα της οικονομίας, που είναι οι στρατηγικές επιχειρήσεις, κατά κύριο λόγο, και τα δίκτυα, και από την άλλη μεριά ο ιδιωτικός τομέας. Μπαίνουμε σε μια μεταβατική περίοδο αυτή τη συνύπαρξη με κανόνες, με διαχωρισμένους και διακριτούς ρόλους, κανόνες για τον ιδιωτικό τομέα, ανασυγκρότηση των δημόσιων επιχειρήσεων για την παραγωγική αποδοτική λειτουργία τους, έτσι ώστε να φέρνουν ένα θετικό αποτέλεσμα συνολικά για την οικονομία. Λοιπόν, και αν μπορεί βεβαίως να επεκταθεί ο δημόσιος τομέας, αλλά θα επεκταθεί αποδεικνύοντας στην πράξη την υπεροχή του και τη δυνατότητά του να είναι πιο αποδοτικός και να κερδίζει έδαφος μέσα στην κοινωνία. Το παράδειγμα αυτό θέλω ακριβώς. Λοιπόν, ας πούμε ότι... Το λέω αυτό για αυτό που είπατε, ότι παίρνουμε και, πώς το είπατε, κοινωνικοποιούμε τα πάντα. Όχι, δεν μιλάμε γι' αυτό. Ωραία. Θα είναι αρκετό για μια κυβέρνηση εδώ πέρα που ζούμε για το 2019-20, όταν πάμε, να υπάρχουν, να αρχίσουμε να παίρνουμε σιγά σιγά κομμάτια πίσω του νερού και του ρεύματος από τη στιγμή που θα υπάρχουν και θα ξεπουλούνται κομμάτια όπως το ελληνικό που θέλουν και το λένε ιδιωτικοποίηση με τώρα μπυρ παρά το παίρνουν και θα δίνουν εκεί πέρα μισθούς πείνες, αλλά θα υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας. Τι μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση εκεί πέρα από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένα άλλο μοντέλο? Δηλαδή, να γυρίσουμε το νερό και το ρεύμα και δεν πειράζει και ας παίρνουν 300-400 ευρώ οι εργαζόμενοι χωρίς ασφάλιση με 12 ώρα. Αυτό δεν πρέπει να υπάρχει ένα κεντρικό μοντέλο διοίκησης που θα το ελέγχει? Βέβαια. Ασφαλώς. Ωραία, μα δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Δεν ούτε είναι εγώ εύκολα, προτείνω τώρα, ότι ναι. Θα γίνουν από τη μία μέρα στην άλλη ξαφνικά θα υλοποιηθεί όλο το πρόγραμμά μας. Αυτά πρέπει να γίνουν βήμα το βήμα, προσπαθώντας να έχεις σε κάθε βήμα θετικά αποτελέσματα, έχοντας όμως σαφή τον προσανατολισμό και την κατεύθυνση και προσπαθώντας να διαμορφώνεις κάθε φορά τις αντίστοιχες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες. Εδώ ξεπουλιέται η χώρα. Δεν θα μείνει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Εδάφη, νερά, λίμνες, τοπία, μνημεία, τα πάντα υποθηκεύονται, πουλιούνται και διατίθεται σε μια τυφλή εμπορευματοποίηση η οποία δεν φαίνεται να είναι και επικερδής. Δεν φαίνεται να έχει και μέλλον για την Ελλάδα. Τελευταία λοιπόν, δεκαετία. Αυτό. Έτσι. Ναι, λοιπόν, επομένως, εδώ για να ανακοπεί όλη αυτή η προσπάθεια, η οποία απέκτησε βάθος, δεν έχουμε συνείδηση καν του τι έχει γίνει σε αυτή τη χώρα και τι σηματοδοτεί για το μέλλον. Πουθενά δεν έχουν γίνει αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στη χώρα μας. Δεν συμβαίνουν πουθενά. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή? Δεν υπάρχει χώρα που να έχει ξεπουληθεί, να μην έχει αφήσει τίποτα δικό της. Λοιπόν, αυτά όλα δεν μπορούν να αντιστραφούν εύκολα από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε με μια απόφαση να τα επιστρέψει στο δημόσιο και, και σε έναν διαφορετικό ρόλο. Ή μια κυβέρνηση που θα αναλάβει σε αυτή τη φάση τουλάχιστον να αλλάξει τη ροή της χώρας, θα αντιμετωπίσει χίλιες μύριες δυσκολίες και επιθέσεις. Πρέπει να δημιουργήσει. Τώρα η επόμενη κυβέρνηση, μην τα συζητάμε. Τώρα η επόμενη κυβέρνηση θα συνεχίσει το δρόμο τη προηγούμενη. Μόνο από αυτό που λέτε, κύριε Λαβαζάνη, τώρα ότι θα αντέξει και θα αντιμετωπίσει. Και όπως ήταν η κυβέρνηση που ΣΥΡΙΖΑ το πρώτο εξάμηνο. Αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή. Μισό λεπτό. Αυτή όμως η κυβέρνηση, λέγατε, όχι εσείς, πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πριν έρθετε στην κυβέρνηση τη χώρα, ότι πρέπει να έχει απόψη του στο λαό, ότι κινητοποιεί το λαό. Πόντω, εγώ δεν κινητοποιήσω το λαό. Λαό
από τότε ενώ που βγήκατε, δηλαδή υπήρξαν για κάποιους μήνες, 2 μήνες, 20 Φλεβάρι, θυμάμαι ο κόσμο, εγώ στο Σύνταγμα, ας πούμε, και μέχρι το δημοψήφισμα. Και λαός, με εξαίρεση ενώ κάποια κομμάτια συγκεκριμένα που κινητοποιούνται έτσι κι αλλιώς, εδώ και δεκαετίες, πού είναι ο λαός. Πάγωσε ο κόσμος. Πάγωσε. Και έχει δημιουργηθεί σήμερα μια κατάσταση στην κοινωνία η οποία, τι να σας πω, δηλαδή αφασίας. Μια παθητικότητα απίστευτη. Βλέπεις ανθρώπους να διαμαρτύρονται, ας πούμε, ο ένας ατομικά στον άλλον, αλλά όλοι να υπομένουν και να συμβιβάζονται. Δεν ξέρω αν θα διαρκέσει για πολύ αυτό το φαινόμενο. Αν θα διαρκέσει για πολύ, τι να σας πω, οι συνέπειες θα είναι καταστροφικότατες, μέχρι εξαφανίσεως της χώρας. Πώς κρίνεται η χώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το δρόμο. Αν συνεχίσει αυτό το δρόμο, δεν έχει κανένα μέλλον. Πρώτα απ' όλα θα εκενωθεί από την νεολαία της. Πείτε μου ένα νέο που κάνει όνειρα. Ναι, μπράβο. Κάνει όνειρα για αυτή τη, κάνει όνειρα για την, μέσα στην Ελλάδα. Δεν κάνει κανένα όνειρα. Όλοι σκέφτονται με το που αρχίζει να τελειώνει κάπως τις σπουδές τους, σε ποια χώρα θα πάει. Και κάνει ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα. Και η οικογένειά του θα αρχίζει με το Skype να επικοινωνεί με τα παιδιά της πλέον. Λοιπόν, δεν είναι απλά τα πράγματα. Εμείς καθεύδουμε και δυστυχώς κοιτάζουμε πώς να επωφεληθούμε συγκυριακά, αφήνοντας όμως το μέλλον αδιανό, που κάμισο αδιανό. Δηλαδή, τι θα αφήσουμε πίσω στις νέες γενιές που έρχονται, τι θα κάνουν αυτές οι νέες γενιές, τι γίνεται σε αυτή τη χώρα σήμερα. Που να δίνει προοπτική. Θέλω να επιστρέψουμε λίγο στο πώς ψήφισε ο κόσμος, γιατί λέτε ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι σε μια αφασία και είναι βεβαίως ένα ταμπού ότι δεν μπορεί κανείς να εκφραστεί κατά της λαϊκής βούλησης, το οποίο όμως για μένα Όχι, μισό λεπτό, να το πω, να σας εξηγήσω τι εννοώ. Για μένα είναι αντιδημοκρατικό να εναντιωθείς εμπράκτος στη λαϊκή βούληση. Αλλά μπορεί να πιστεύεις ότι έχει άδικο. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό. Αυτό είναι σωστό που λέτε. Ωραία. Ναι. Οπότε εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς εκτιμάτε ότι σκέφτηκε ο ψηφοφόρος. Πώς αναλύετε δηλαδή, σε αυτή τη φάση, με αυτό που συνέβη. Πώς αναλύετε εσείς την τάση αυτή που κυριάρχησε στο εκλογικό σώμα. Φόβος. Υπάρχει φόβος. Και ξέρετε, ο φόβος είναι το χειρότερο αίσθημα. Φοβάται ο ξυπόλυτος μην του πάρουν τα παπούτσια. Και το 15 δεν φοβόταν ο ξυπόλυτος, το 14 μην του πάρουν τα παπούτσια. Όχι, είχε μια ελπίδα ότι κάτι θα γίνει. Είχε μια ελπίδα ότι ανατρέπεται ένα παλιό σκηνικό, καινούργιες δυνάμεις αναδύονται, αναλάβαν τα ενία της χώρας, ότι μπορεί να έβλεπε λίγο υπερβολικό και το πρόγραμμά τους, αλλά σου λέει κάτι καινούργιο θα γίνει, κάτι το διαφορετικό. Και αυτό... Η Ελλάδα θα ξανασταθεί. Αυτό διεψεύστη. Έφυγε ο Μεσσίας ο ένας που ήταν ο Τσίπρας. Τώρα τι, περιμένουμε άλλο Μεσσία για να δούμε μπάς και ξαναξυπνήσουν οι ελπίδες. Όχι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν νομίζω ότι κανένας προσδοκά τώρα κανένα Μεσσία. Πολλοί βέβαια θα θέλουν να παίξουν αυτό το ρόλο. Αλλά δεν το βλέπει ο ελληνικός λαός. Δεν το θεωρεί ότι είναι σήμερα εφικτό αυτό, ούτε προβλέψει ούτε στο Μητσοτάκη, ούτε στο Τσίπρα, ούτε σε κανέναν άλλο. Και η επαγρύπνωση των ταξικών σκηνικό. Λαϊκών δυνάμεων που λέμε πώς. Κοιτάξτε, ταξικές λαϊκές δυνάμεις είναι ωραίο να κάνει κανείς μια θεωρητική αναφορά. Αλλά αν δεν επιβεβαιώνονται σε κάθε ιστορική φάση, σε κάθε ιστορική στιγμή, είναι λόγια του αέρα. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται πράγματι ένα ευρύτατο, εγώ λέω, λαϊκό κίνημα για την εθνική και κοινωνική μας απελευθέρωση. Έχουμε μια διπλή πρόκληση και χρειάζεται ένα μεγάλο ρεύμα που θα ξαναγεννήσει τη χώρα, την αρχή. Θα την ξαναχτίσει. Θα ξαναχτίσει το ελληνικό κράτος, θα βάλει νέες αρχές, νέες αντιλήψεις, θα εμπεδωθεί μια νέα πολιτιστική διάσταση. Αυτό είναι πολύ σκέψη. Μακριά από τις τάξεις. Όχι, μα δεν είναι. Επειδή μου το έχουν στείλει αρκετές φορές. Επειδή έχω ένα μικρό πρόβλημα. Η χώρα αντιμετωπίζει πρόβλημα. Να κάνω μια ερώτηση. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, εσείς είστε η εξωκοινοβουλευτική αριστερά και υπάρχει εντός του κοινοβουλίου. Όχι, δεν είμαστε εξωκοινοβουλευτική αριστερά, γιατί αυτό πολύ μπορεί να το θεωρήσει κανείς ότι το κάνουμε από πεποίθηση. Είμαστε μια αριστερά η οποία δεν εκφράζεται, δεν αντιπροσωπεύεται στη Βουλή. Ωραία. Εντός της Βουλής υπάρχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ναι. Εκτός της Βουλής υπάρχουν πάρα πολλοί αριστεροί σχηματισμοί, κόμματα, συμπράξεις, σχηματισμοί κλπ. Εμείς δεν είμαστε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δεν κάνουμε πολιτική ψυγείου. Ναι.
το Κομμουνιστικό Κόμμα κάνει πολιτική ψυγείου. Είναι σταθερά με παρουσία μέσα και προφανώς με παρουσία στους δρόμους πολύ μεγαλύτερη από τα υπόλοιπα. Πιο πολύ επιδράσαμε εμείς όλα αυτά τα 4 χρόνια εκτός Βουλής στις εξελίξεις παρά το Κομμουνιστικό Κόμμα που είναι μέσα στη Βουλή. Ενώ δεν το δείχνουν οι διαδηλώσεις στους δρόμους, ενώ κάτω ο κόσμος που μαζεύεται. Αυτό εννοώ. Κοιτάξτε, εμείς είχαμε απέναντί μας τις τράπεζες, είχαμε απέναντί μας το χρηματιστικό κεφάλαιο, απέναντί μας κυβερνήσεις. Εγώ έχω 5 δικογραφίες στην πλάτη μου. Πήγαμε να σπάσουμε το σπήρωμα όλων αυτών των πληστηριασμών. Πήγαμε να μιλήσουμε για το ιδιωτικό χρέος, για το δημόσιο χρέος. Να πούμε ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος και είναι εφικτός. Δεν παραπέμπουμε τα πράγματα στον άλλον αιώνα ή με τα θάνατον ζωή. Να ρωτήσω εγώ μια που λοιπόν, δεν τα... Δεν γίνεται πολιτική. Εγώ δεν πιστεύω σε αυτή την πολιτική. Πιστεύω την πολιτική η οποία μπορεί να επιδράσει στο σήμερα και, αυτό, και να ανοίξει δρόμους, καλύτερους δρόμους σήμερα. Για τη σημερινή Ελλάδα. Πάνω στη, που κύριε πιέζεται Ραφαζάνη. Από τόσα προβλήματα. Αν έχω καταλάβει σωστά, στην ανάλυση σας για το τι πήγε στραβά, έχει μεγάλη βαρύτητα το γεγονός ότι ο λόγος σας για το μακεδονικό, για τα εθνικά ζητήματα, στιγματίστηκε ως εθνικιστικός και δεν μπόρεσε να εκφραστεί, όπως το λέτε και στο... Όχι, είναι κείμενο. Πρώτον, εμείς πρέπει να εμφανίσουμε και πρέπει να επαναθεμελιώσουμε μια καινούργια αριστερά. Αφήστε με λίγο να κάνω την ερώτηση. Αφήστε με να κάνω την ερώτηση. Ναι. Αφήστε να κάνω την δεν ερώτηση. Είναι μόνο αυτό. Εντάξει, αν ήταν εντάξει. Μόνο αυτό, θα πεις πιο. Ωραία. Είναι πολύ πιο βαθύ το πρόβλημά μας. Και εγώ πιστεύω ότι είναι πιο βαθύ. Το ερώτημα μου είναι, στο βαθμό που ισχύει αυτό, για τις δικές σας τις επόμενες κινήσεις, θα μπορούσατε να δείτε μια συμπόρευση με άτομα που μπορεί να εκφράζουν έναν χώρο που να... Αυτό που ξεκινήσαμε στην κουβέντα ονομάζοντας Πατριωτική Αριστερά. Δεν ξέρω, ξέρω εγώ αν ήταν ο Καραμπελιάς αυτός ή ποιος θα μπορούσε να είναι ακριβώς. Θα μπορούσατε να δείτε δηλαδή τον εαυτό σας να διαδραματίζει ένα ρόλο προσχωρώντας σε μια κίνηση που να έχει πιο ξεκάθαρα αυτά τα χαρακτηριστικά χωρίς να νιώθετε ότι υπάρχει ένα κομμάτι που δεν σας ακολουθεί σε αυτή την ανάλυση και που λέει όχι ο Λαφαζάνης είναι εθνικιστής ή σας φαίνεται ξένο. Κοιτάξτε, αυτό που σας λέω. Εγώ είπα ότι η ΛΑΕ πρέπει να αλλάξει και να αλλάξει ριζικά και είπα προς ποιες κατευθύνσεις πρέπει να αλλάξει. Παναθεμελίωση αριστεράς, ένας νέος προοδευτικός πατριωτισμός, ένα καινούριο πρόγραμμα που να ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες. Τρεις ογκόληθοι. Από εκεί και πέρα για την πολιτική συμμαχιών της Λαϊκής Ενότητας. Το λέω πάρα πολύ καιρό, δεν το ακούνε πολύ στο χώρο μου. Το θεωρούν ότι ίσως είναι παρέκκληση. Ότι αυτή την ώρα δεν κάνω πρώτα απ' όλα εγώ διακρίσεις. Αυτή είναι πατριωτική δύναμη, αυτή είναι διεθνιστική δύναμη. Με την διεθνιστική δύναμη πάω, με την πατριωτική δεν πάω. Ή πάω με την πατριωτική, εγκαταλείπω τη διεθνιστική. Εγώ λέω αυτή τη στιγμή όλες οι δυνάμεις που βρίσκονται στο ριζοσπαστικό, δημοκρατικό, αντιμνημονιακό, το λέω σχηματικά το αντιμνημονιακό χώρο, όλες μαζί από κοινού να διαμορφώσουμε ένα ευρύ μέτωπο μέσα από τη διαφορετικότητά μας. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Γιατί, γιατί εντύπωση. Γιατί αυτό που λέτε. Εγώ θα λέω αυτά που πιστεύω για τα εθνικά θέματα. Αλλά μπορώ να συνεργαστώ και με κάποιον που έχει διαφορετική άποψη για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αλλά όμως στα κεντρικά θέματα που πνίγουν τη χώρα και την οικονομία και την κοινωνία, δηλαδή που είναι το μνημόνιο, η οικονομική, η πολιτική και θέματα που άπτονται της εθνικής κυριαρχίας και της εθνικής ανεξαρτησίας μας, συμφωνούμε. Γιατί να μην συνεργαστώ μαζί του και να μείνουν οι διαφορές που έχουμε στη Συμφωνία των Πρεσπών. Γιατί η ότι προσπαθήσατε να τα συνθέσετε και η απόπειρα... Όχι, στο ένα κόμμα. Α, μόνο στο κόμμα. Ισχύει. Όχι σε ένα κόμμα. Με συγχωρείτε. Είναι άλλο πράγμα, άλλο πράγμα να είμαι σε ένα κόμμα, να αρθρώνω ένα λόγο ερμαφρόδιτο, να μην μπορώ να πω αυτά που πρέπει να πω στην κοινωνία, όπως τα θεωρώ ή πως τα νομίζω, και άλλο πράγμα να μην μπορώ να συνεργαστώ με μια άλλη δύναμη, γιατί διαφωνούμε στο θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών ή σε ένα άλλο θέμα που αφορά τα εθνικά προβλήματα.
Δεν θα είναι ερμαφρόντο το αποτέλεσμα. Όχι, συνεργασία θα κάνουμε. Συνεργασία. Λίγο νερό στο κρασί μας, αν κατάλαβα καλά. Όχι, συνεργασία θα κάνουμε. Δεν βάζει κανείς νερό στο κρασί του. Ο καθένας κάτσε το μετερίζει του. Μην έχουμε μια σχηματικότητα ότι ο ριζοσπαστικός δημοκρατικός χώρος πρέπει να έχει μια ενιαία άποψη σε όλα τα θέματα και πάνω σε αυτή την ενιαία άποψη να συγκροτεί συμμαχίες. Οι συμμαχίες είναι, συγκροτούνται με διαφορετικά προγράμματα, ερώτηση, διαφορετικά σχήματα. Μια ερώτηση, αφού από τη στιγμή που είστε εσείς ένας, εκπροσωπείτε ένα κόμμα και εγώ ένα άλλο κόμμα, εντός εισαγωγικών το εκπροσωπούμε και δύο, εσείς είστε κατά τη συμφωνία των Πρεσπών και εγώ τη βρίσκω σωτήρια τη συμφωνία των Πρεσπών. Ωραία. Πώς θα τα βρούμε στη μέση, θα με πάρει μισή συμφωνία των Πρεσπών εσύ και άλλη μισή εγώ. Όχι, η μισή υπέρ, μισή κατά. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό επηρεάζει η πλειοψηφία αποφασίζει. Η πλειοψηφία είτε μέσα στη Βουλή, είτε κατά τη γνώμη μου με δημοψήφισμα σε τέτοια κέρια θέματα, αποφασίζει. Και εκεί μπορεί να είμαστε διαφορετικοί, δεν σε διαφορετικά μετερίζια. Ναι. Με διαφορετικά μετερίζια. Αλλά θα είμαστε με διαφορετικά μετερίζια σε ένα άλλο περιβάλλον. Όπου η οικονομία της χώρας μας θα μπορεί να ανασυγκροτείται και να έχουμε θετικούς δρόμους ανάπτυξης απασχόλησης, όπου δεν θα είμαστε προτεκτοράτο κανενός, όπου δεν θα αγόμεθα και δεν θα φερόμεθα από εδώ και από εκεί, όπου θα υπάρχουν εργασιακά δικαιώματα, ένα δημοκρατικό εργασιακό τοπίο, όπου δεν θα υπάρχουν αυτές οι εκρηκτικές ανισότητες, εκεί μπορούμε να έχουμε ευρύτατα πεδία συνεργασίας και κυβερνητική συνεργασία, αν χρειαστεί, αλλά και δεν χρειάζεται να είναι πάντα κυβερνητική συνεργασία σε μέτωπα κοινωνικά, κινηματικά κτλ. Δεν πρέπει να πάει ο καθένας με προκαταλήψεις. Αυτή η αντίληψη η ολιστική στην αριστερά, ότι ή θα συμφωνήσουμε σε όλα, ή εγώ θα σε πείσω σε ένα σχέδιο που έχω πλήρες και το οποίο θεωρώ ότι αυτό είναι σωτηρία για την κοινωνία, αυτές οι σωτηριολογικές αντιλήψεις δεν τις πιστεύω για τον εαυτό μου, πρώτα απ' όλα. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί αυτό που σας προβληματίζει για το κόμμα θα λειτουργήσει καλύτερα εκτός κόμμα. Γιατί και το κόμμα μπορεί να συντίθεται από επιμέρους φορείς που διαφωνούν. Εδώ πρέπει να υπάρχουν φωνές. Δηλαδή, αν κάνουμε το μέτωπο για να μην υπάρχουν οι διαφορετικότητες και οι διαφορετικές φωνές, τότε είναι εγκληματικό αυτό, καταστροφικό. Το μέτωπο δεν θα γίνει για να σταματήσουν οι διαφορές, να πνίξουμε τις διαφορές, να κάνουμε συνθέσεις τέτοιες οι οποίες να μην επιτρέπουν να βγαίνει ένας σαφής λόγος σε όλα τα θέματα, αλλά το μέτωπο θα γίνει πάνω σε μια μίνιμουμ βάση, εφόσον θεωρούμε αυτή τη μίνιμουμ βάση πολύ κέρια αυτή την ώρα, για να ανακόψουμε μια πορεία η οποία είναι. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση για να κλείνουμε σιγά σιγά. Απλά να πω πάνω σε αυτό που ο κ. Λαφαζάνης τώρα, οι συνθέσεις που λέτε. Αυτό ήταν η συνιστόση του ΣΥΡΙΖΑ που ήσασταν εσείς από κουκουέ πολύ παλιά. Το είναι κατά τη συμφωνία των Πρεσπών. Μισό λεπτό. Αυτό που λέτε τώρα ότι πρέπει σιγά σιγά. Δεν βλέπω σιγά και κανένα μαζί που να είναι στην. Να αφήσετε το κουκουέ, το αφήνω εκτός συζήτησης και αλλιώς. Παράδειγμα λέω. Παράδειγμα λέω κι εγώ. Απλά οι συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτό που λέτε κι εσείς. Είχαμε κάτι ως κεντρικό στόχο, δηλαδή να φύγουν ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος και οι μνημονιακές κυβερνήσεις κλπ. Είδαμε πώς κατέληξε. Άρα, μήπως το ότι να συνθέσουμε λίγο πολύ όλοι μαζί χωρίς μια ιδιαίτερα κεντρική γραμμή δεν. Όχι, είχε κεντρική γραμμή. Η ραχοκαλιά του ΣΥΡΙΖΑ ήταν το μνημόνιο και η εξάλληψη των μνημονίων. Εξάλληψη των μνημονίων. Αυτό ήταν το κεντρικό θέμα. Πάνω σε αυτό τον καμβά αναπτύχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, έπαιξε αυτό το ρόλο και έγινε κυβέρνηση. Υπήρχαν διαφορές βεβαίως, μεγάλες και ουσιαστικές, αλλά αυτό ήταν ενοποιητικό στοιχείο και ήταν πράγματι κρίσιμο για την περαιτέρω πορεία της χώρας και το πού θα γύρει η πλάστηγα και πώς θα εξελιχθούν οι καταστάσεις. Εσείς για να ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την κουβέντα, θα μας πείτε τι σκέφτεστε να κάνετε ή δεν έχετε ακόμα κατασταλάξει. Έχετε κάποιο προβληματισμό, κάποιες ιδέες ή είναι κάτι που. Όχι, είναι πολλές, δεν έχετε ιδέα. Πολλά είναι που σκέφτομαι. Μέσα στη είμαι μέσα στη ΛΑΕ, βεβαίως μέσα στη ΛΑΕ. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο αυτή την ώρα. Η ΛΑΕ θα κατέβει στις εκλογές. Αυτό είναι αποφασισμένο από. Αυτό είναι αποφασισμένο, παρόλο που υπάρχουν και διαφορετικές σκέψεις. Έχει αποφασιστεί από τα όργανα της Λαϊκής Ενότητας. Ναι, αυτό. Ναι. Έχει. Κατά βάση είναι αποφασισμένο. Τώρα θα γίνει πολιτικό συμβούλιο την Κυριακή, όπου θα εκφραστούν ίσως οι απόψεις για να μην κατέβουμε σε αυτές τις εκλογές. Από ό,τι βλέπω, δεν θα είναι πλειοψηφικές, αλλά εν πάση περιπτώσει θα γίνει το πολιτικό συμβούλιο και θα δούμε. Νομίζω ότι η ΛΑΕ θα κατέβει σε εκλογές.
Οπότε περιμένουμε το πολιτικό συμβούλιο. Από εκεί και πέρα θέλουμε να έχουμε συνεργασίες εν ώψη των εκλογών. Θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες για τέτοιου είδους συνεργασίες. Ιδιαίτερα προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Εγώ λέω όμως προς όλες τις δυνάμεις. Δεν εξαιρώ καμία απολύτως δημοκρατική αντιμνημονιακή δύναμη. Δεν βάζω σύνορα και να πω εμείς οι συνεπείς αριστεροί, οι διεθνιστές, οι άλλοι πατριώτες, οι άλλοι είναι εθνικιστές, δημοκράτες, αντιμνημονιακοί, δεν τους θέλουμε. Δεν ξέρω κανέναν. Δεν εξαιρείται κανέναν. Δεν βγάζω έξω από αυτό το puzzle, από αυτό το μέτωπο, κάποια πολιτική δύναμη. Το Καραμπελιά. Θα συζητήσουμε. Κοιτάξτε, τώρα δεν πάει όμως να κάνουμε μια ονοματολογία. Δεν έχει νόημα. Εγώ λέω όλος ο δημοκρατικός, αντιμνημονιακός χώρος, με όλες τις δυνατές εκφράσεις του, πρέπει να συνευρεθεί, να συζητήσει το ενδεχόμενο συνεργασίας. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει κοινό έδαφος, πολύ μεγάλο κοινό έδαφος, να διαμορφωθεί ένα τέτοιο μέτωπο και πιστεύω αν το κάνουμε και τώρα, εν ώψη των εθνικών εκλογών, θα εξασφαλίσει αυτός ο χώρος, όχι ένα 3%, εγώ πιστεύω αρκετά παραπάνω, ώστε να έχει μια πολιτική και κοινοβουλευτική παρουσία. Μα όλους λέω, δεν ξέρω κανένα. Εντάξει. Μου λέει τον τάδε. Πρώτα απ' όλα να ανοίξουν τη συζήτηση. Αν δεν το κάνουμε με ονόματα, δεν θα αρχίσετε να μου πείτε ότι εγώ δεν θέλω να συνεργαστώ με κανένα. Προφανώς, σας είπα με όλους και θα ξεκινήσει μια συζήτηση με όλους, η οποία δεν έχει δυνατότητα τώρα, όπου είμαστε σε προεκλογική περίοδο, να τραβήξει σε μάκρος. Πρέπει να είναι πυκνή και με καλή διάθεση και πιστεύω ότι μπορεί να βρεθούν οι κοινοί προγραμματικοί άξονες. Δεν μιλάω για διαμόρφωση ενός κόμματος. Μιλάω για διαφορετικούς χώρους, πραγματικά διαφορετικούς χώρους, που έχουν πραγματικές διαφορές, όχι τεχνητές διαφορές. Άλλωστε δεν κάνουμε με τον εαυτό μας συνεργασία. Ωραία, ωραία. Κωνσταντοπούλου, Βαρουφάκης. Εγώ δεν έχω ένα πρόβλημα. Με την Ανταρσία έχω χίλιες διαφορές. Με το Κουκουέ άλλες τόσες. Και ουσιαστικές, θεμελιώδεις διαφορές. Δεν έχω πει ποτέ όμως. Άρα, ότι πιάνει την ευρύτερη αριστερά. Κουκουέ... Ορίστε, ναι. Πιάνει την ευρύτερη αριστερά αυτό που λέτε. Πιάνουμε αριστερό, πατριωτικό, δημοκρατικό, ριζοσπαστικό, αντιμνημονιακό χώρο. Μάλιστα. Όλων αυτών. Μάλιστα. Όλες αυτές τις δυνάμεις. Δεν λέμε μόνο η αριστερά. Εγώ λέω και με δυνάμεις που δεν είναι στην αριστερά. Όπως η Κωνσταντοπούλου. Δεν είναι στην αριστερά. Λέει η ίδια ότι δεν είναι στην αριστερά. Τι λέτε τώρα, μπλάκα μου κάνετε. Συζητάμε τέσσερα ώρα και θα φτάσουμε να βάζουμε αυτό το ερώτημα στο τέλος. Αλίμονο. Λοιπόν, και με δυνάμεις που δεν είναι αριστερές. Και με δυνάμεις στις οποίες έχει διαφορές στις θεωρήσεις, στα εθνικά θέματα, στα εθνικά προβλήματα, στις αναλύσεις. Μάλιστα. Αυτό το μέτωπο το χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή για να αναζωογονήσει την πολιτική ζωή. Να φέρει τη διαφορετικότητα μέσα στη Βουλή με όρους επίκαιρους εναλλακτικής λύσης. Αυτό θέλουμε. Και αυτό θα είναι μια μεγάλη προσφορά σήμερα στη χώρα. Θα διαμορφωθεί ένα άλλο πολιτικό σκηνικό την άλλη μέρα. Όλοι θα συζητάνε την παρουσία αυτού του χώρου μέσα στη Βουλή και το ρόλο που θα παίξει. Θα δοθεί άλλη μια ευκαιρία. Εγώ δεν λέω ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν υπάρχει ένα εγχείρημα στην πολιτική χωρίς ρίσκο. Όπως μου λένε καμιά φορά, είσαι βέβαιος. Μου λέει, τι βέβαιος. Αναλαμβάνεις ρίσκο στην πολιτική. Όπως και στη ζωή μας αναλαμβάνουμε ρίσκο όταν κάνουμε κάτι. Σε οποιοδήποτε τομέα. Ναι. Κύριε Λαφαζάνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν μια ζωντανή συζήτηση, ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ήταν λίγο έντονη, αλλά την έντονη δεν είναι. Καιρή έντονη. Τι να κάνω. Και έχουμε ακόμα και ένα μήνα. Εντάξει. Η καιρή δεν είναι τόσο έντονη. Προσπαθούμε εμείς να τους κάνουμε έντονους με την δικιά μας συζήτηση και παρουσία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Ήμασταν στο στούντιο Ρέστης Βέλμαχος και εγώ, Κωνσταντίνος Πουλής. Να είστε καλά και καλό βράδυ.